αλυσίδες στο λαιμό. Σαν αλήτησα γυρνώ, στα σκοτάδια περπατώ. Πώς να σου το πω, είμαι αλήτησα ψυχή και το λίγο δεν μ' αρκεί. Έκανα υπομονή, μα τελείωσε πια. Μόνη πια θα ξενυχτάω, ό,τι και να λες. Δεν μου αξίζει άλλο να παιδιές. Δεν γουστάρω πια μαζί σου λύπες και χαρές. Ήσουνα για μένα μέχρι χθες. Αλυσίδες στο λαιμό, σαν αλήτησα γυρνώ. Στα σκοτάδια περπατώ, πώς να σου το πω. Σα ψυχή και το λίγο δεν μ' αρκεί. Έκανα υπομονή, μα τελείωσε. Αλυσίδες στο λαιμό, σαν αλήτησα γυρνώ. Στα σκοτάδια περπατώ. Πρωί-πρωί. Καλημέρα, καλημέρα. Τι έπατε πρωί-πρωί. Τι γίνεται με τα μηνύματα, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρωί-πρωί. Έτσι, έχουμε. Ξέρεις κάτι, έχουμε γίνει περίμενα... μια παρέα. Ναι, και ναι, ωραίο ναι, ναι. Αυτό. Δεν περίμενα τόσο πρωί να ξυπνήσει. Να ξυπνήσουν τόσοι πολλοί φίλοι της εκπομπής. Καλημέρα, βλέπετε εδώ σήμερα βλέπετε το σύνολο. Το μοντέλο Ανθή. Ταιριάζουμε ναι. Πάλι χρωματικά. Μας έχουν σετάρει όπως αυτό βλέπεις. Αλήθεια, μπλούζα, αυτό γραβάτα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Πέμπτη σήμερα, πάει και αυτή η εβδομάδα. Πέμπτη, 5 Μαρτίου. 5 Μαρτίου. Αύριο κάνουμε την κλήρωση, μην το ξεχνάς. Ποια κλήρωση? Την κλήρωση για το δωρεοπιταγή 1500 ευρώ. Α, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ναι, χρόνια και την πολλά. Κυριακή, το άλλο που έχουμε τη δωρεοπιταγή των 5.000. Ναι, κάτσε, τα πούμε σε λίγο. Στείλτε μηνύματα, σε λίγο θα σας πούμε. Χρόνια πολλά στον Αρχέλαο, στον Ευλόγιο και στον Κόνον. Γιατί γελάς? Χρόνια πολλά, Κόνον. Χρόνια πολλά, Κόνον. Παιδί μου, μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που το λένε Κόνον. Κόνον. Από πού βγαίνει το Κόνον? Από το Κόνον, ξέρω. Από το κορονοϊός. Θα πούμε σε λιγάκι για αυτά. Πρωί-πρωί. Τα περί κορονοϊού. Χρόνια πολλά, Κόνον. Έχεις ακούσει κανένα Κόνον? Όχι, αλλά κάπου θα υπάρχει ένας Κόνον. Ναι, όπως λέμε, κάπου θα υπάρχει αγάπη. Δεν θέλω, παιδί μου, να είσαι αρνητικός. Μπορεί κάπου ένας άνθρωπος να έχει βαφτιστεί Κόνον. Λοιπόν, αν έχετε κάποιον κόνονα. Πώς τα βρίσκει αυτά, εσύ τα βρίσκει? Όχι, η Μαρία Παύλου. Η Μαρία Παύλου. Αν έχετε κάποιον που γιορτάζει, στείλτε μας ένα μήνυμα και δείτε πού μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Για δείτε. Κόνον. Ρίξτε την κάρτα, παιδιά, έλα. Το τηλέφωνο μας είναι 211-212-2146 για σχόλια, παρατηρήσεις, καταγγελίες, ό,τι θέλετε. Στο Facebook μπορείτε να μας βρείτε στο ώρα Ελλάδος 5.30 και να μας στέλνετε τα δικές σας φωτογραφίες και τα σχόλιά σας. Το email της εκπομπής ώρα Ελλάδος 5.30 papakitvopen.gr. Στο Instagram Ανθή Βούλγαρη είναι της Ανθής. Συνεχίζεις. Και Jordan Haas, το δικό μου. Ωραία, Ελλάδος 5.30 της εκπομπής. Απλά. Λοιπόν, τώρα να σε ρωτήσω είναι κάτι. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, πάρα σε παρακαλώ. Πολλά. Πριν πάμε στα σοβαρά, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις κάνει μπάνιο σήμερα? Μπάνιο. Ναι. Είναι στο πρωί στην παλιά. Έκανες ντουζα, έκανες ντουσίμα. Γιατί αν δεν έχεις κάνει, κοίτα εδώ, λέει ο κλέρχος θα βρέξει. Κοίτα εδώ τι έχουν σκεφτεί, τι κάνουνε. Αυτό που είναι ακριβώς. Είναι κάπου στο εξωτερικό. Κάπου στο εξωτερικό. Αλλά βρέχει και σου λέει, γιατί δεν καταναλώνουμε το δικό μας το νερό? Κάθονται εκεί πέρα που έχει η λακκούβα. Πα και είναι καλή στην Ελλάδα. Δεν είναι μήπως τίποτα ακτιβιστές, όχι στην Ελλάδα που κλείνεται να είναι. Τόσο βρωμιαρέους δεν έχουμε εδώ πέρα. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι κάπου αλλού που το κάνουν για πλάκα κάτι παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, ωραία ιδέα είναι, έτσι, να μπουγέλω στον τώρα δρόμο. Τώρα που το λες, θέλω, γιατί είναι πλημμυρισμένοι οι δρόμοι, τώρα που το λες το Σαββατοκυριακό, είχα πάει μια βόλτα προς το Καβούρι. Ναι. Στο Καβούρι. Μη με τρελαίνεις και μη με τρομάζεις. Έκανανε μπάνιο οι άνθρωποι. Καλά καινούργιο είναι αυτό. Τώρα βέβαια, αφού είχε καλό καιρό. Γιατί συγγνώμη, έχει ξαναδεί να κάνουν χειμερινή, ήταν αυτή, δεν ξέρω τι ήταν. Πάντως παίζανε με τις ρακέτες. Και μετά μπαίνεις μέσα. Παλιά τα έκανα κι εγώ αυτά. Ναι, βέβαια, παιδί μου, αλλά Φεβρουάριο, μήνα, τέλος Φεβρουαρίου. Στην Χαλκιδική η κυρία Ματίνα που μας στέλνει εδώ μηνύματα δεν κάνει μπάνιο και προχθές μας έγραφε ότι είναι και πολύ καλή η θάλασσα. Ναι, μπορεί να είναι χειμερινή κολυβήτρια. Είναι χειμερινή κολυμβητές. Κάτω στην παραλία στο Καβούρι, μπροστά από το ξενοδοχείο που έχει εκεί το ντιβάνι. Είναι χειμερινή κολυμβητές. Ναι, έχει μερικοί κολυμβητές. Ναι, ναι. Σου λύνω την απορία. Πολύς κόσμος. Έχει πολύ κόσμο. Άντε. Λοιπόν, πίτα και δεν κόβουν αυτοί. Κόβουν, πείτε, και να ξέρεις ότι το χειμερινό μπάνιο είναι καλό και για τις ιώσεις. Ναι. Λοιπόν, καταπολεμάει τα πάντα. Σωστό. Μπορεί και τον κορονοϊό, δεν ξέρω. Λοιπόν, τώρα, δύσκολα τα πράγματα. Αρχίζει ο κορονοϊός και επεκτείνεται, βλέπω. Ένα το κρούσμα, να πούμε, στην Αχαΐα. Δεν έγινε τίποτα. Ένα το κρούσμα με έναν άνθρωπο που είχε πάει, είναι 67 ετών. Η αλήθεια είναι η πιο σοβαρή περίπτωση. Όλες οι άλλες περιπτώσεις
είναι πιο νέοι άνθρωποι οι οποίοι το περνάνε πολύ ελαφριά τον κορονοϊό. Είναι το πιο σοβαρό κρούσμα γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε καρδιακά προβλήματα και γενικώς είχε προβλήματα με την καρδιά του. Αλλά δεν ήταν αυτό. Πήγε ένα ταξίδι στο Ισραήλ στους Άγιους Τόπους μέσω Αιγύπτου. Ήταν μια παρέα που τέτοιο καιρό πηγαίνει πολλοί κόσμος εκεί στους Αγίους Τόπους. Πήγανε λοιπόν και επιστρέψανε από την περιοχή της Σιλίας. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν εμφάνισε μια πολύ σοβαρή ίωση. Είναι με βαριά πνευμονία στο νοσοκομείο και φοβούνται οι γιατροί μήπως το χτυπήσει την καρδιά και τον αφήσει τον τόπο. Το ανησυχητικό ποιο είναι? Το ανησυχητικό είναι ότι δεν το είχαν καταλάβει όμως από την αρχή. Ναι. Μπήκε στην παθολογική κλινική με συμπτώματα πνευμονίας. Όταν το ανακάλυψαν, ήταν πλέον αργά και είχε έρθει ο άνθρωπος σε επαφή και με το νοσηλευτικό προσωπικό και με, φαντάζομαι, και με κάποιους ασθενείς. Έχει μπει σε καραντίνα το νοσοκομείο του Ρίου. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Ο άνθρωπος χθες, από ό,τι ξέρουμε, νοσηλεύτηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Το παρακολουθούμε το θέμα τώρα. Νοσηλεύεται στην εντατική. Νοσηλεύεται, ναι. Ναι, ναι, κανονικά δεν βγήκε δηλαδή. Δεν έχει βγει, γι' αυτό λέω. Από τώρα, εδώ κοιτάξτε, αυτή την πληροφόρηση. Εξαιτίας λοιπόν αυτού, η κυβέρνηση αποφάσισε, η πολιτεία αποφάσισε να κλείσουν σχολεία στη Ζάκυνθο, στην Αχαΐα και στην Ηλία. Και στην Αμαλιάδα. Η Αμαλιάδα στην Ηλία. Ηλία, Ζάκυνθο, Αμαλιάδα. Η Αμαλιάδα είναι στην Ηλία. Αυτό τι διαβάζω, λέω. Λοιπόν, πάμε. Όντως, λοιπόν, κλείνουν σχολεία, αθλητικά κέντρα, κινηματογράφη σε Ηλία, Χαΐα και Ζάκυνθο. Έχεις δίκιο. Απολυμάνσεις σε σχολεία και σε Ραφίνα και σε Πικέρμη, Νέα Φιλαδέρφια, Κορυδαλό. Αυτά που είπαμε, θα μείνουν κλειστοί και οι κινηματογράφοι, τα σχολεία, τα θέατρα. Γενικότερα, όπου μπαίνει πολλής κόσμος για δύο μέρες, δηλαδή για ένα 48ωρο, είπε ο κύριος Τσιόδρας, προληπτικά, έτσι, δεν χρειάζεται να έρθει ο πανικός. Το θέμα είναι υποέλεγχο από ό,τι βλέπουμε. Εάν έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον άνθρωπο που μπορεί να έχει αυτά τα συμπτώματα, καλό είναι να πάτε στο, να καλέσετε μάλλον, για να σας τσεκάρουν. Να μην πάτε στο νοσοκομείο, μπορεί να έχουν σπίτι να σας τσεκάρουν. Γιατί αυτή η οδηγία ισχύει πάντα και δεν πρέπει να χαλαρώνουμε, γιατί όπως καταλαβαίνετε το κλίμα για τον κορονοϊό είναι ότι μετά την εμφάνιση του πρώτου ύποπτου κρούσματος, μετά από 10-15 μέρες θα ξέρουν εδώ οι υπεύθυνοι του Υπουργείου Υγείας τι θα γίνει στην Ελλάδα, γιατί είναι και ο χρόνος επόασης, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί μπορεί σε 10 μέρες να μην έχουμε άλλα κρούσματα, όπως δεν είχαμε ευτυχώς 7. Αλλά μπορεί να έχουμε και μία έξαρση από τα 7-9 κρούσματα, ξαφνικά ένα Σαββατοκύριακο να εμφανιστούν άλλα 50. Πάμε να ακούσουμε είναι φυσιολογικό αυτό. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσιόδρας και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πολλά δικά μηνύματα και ερωτήματα. Λήψη έκτακτων προληπτικών μέτρων στους νομούς Αχαΐας, Ηλίας και Ζακύνθου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψη Νοσημάτων που αφορούν την πιθανότητα τοπικής μετάδοσης του ιού στην περιοχή. Τα μέτρα περιλαμβάνουν αναστολή της λειτουργίας όλων των δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων, καθώς και την αναστολή πάσης φύσεως μαζικών συναθρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων, αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, επισκέψεων σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Για την περίοδο 5 ως 6 Μαρτίου 2020. Τα μέτρα θα επαναξιολογηθούν εντός του επόμενου 48ωρου. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα πάλι να σας τονίσω την ανάγκη για τη λήψη από όλους μας των μέτρων βασικής προστασίας, των μέτρων υγιεινής, των μέτρων που έχουν να κάνουν με το πλύσιμο των χεριών, με την κάλυψη του βήχα, των μέτρων που έχουν να κάνουν με την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, που αποφεύγουν τις συναθρήσεις, που αποφεύγουν τους χώρους στους οποίους μπορεί να εκτεθούν σε ιώσεις και όπως και ο νέος ιός, τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την αποφυγή επισκέψεων σε νοσοκομεία και ανθρώπους που είναι ασθενείς από τους ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, με τα μέτρα που αφορούν την γενικότερη υγιεινή του βήχα και των ιώσεων για την οποία μιλάμε όλη αυτή την περίοδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε την αξία αυτών των μέτρων, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν η εξάπλωση του ιού στην πατρίδα μας και να καθυστερήσει η διασπορά του. Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Τσιόδρας. Να σας πούμε ότι εχθές το βράδυ υπήρχε και ένα θρίλερ με ένα κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχει φύγει από τον Πειραιά και πηγαίνει στην Κέρκυρα. Σήμερα το περιμένουμε. Θα πάμε και στην Κέρκυρα. Τι έχει γίνει τώρα? Εχθές βγήκε μια αγγλική εφημερίδα, η Mirror, αν δεν κάνω λάθος, και λέει ότι σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο που ξεκίνησε από την Ιταλία υπήρχε ένας τύπος Αυστριακός, ο οποίος κατέβηκε γιατί είχε τον ιό.
Και φοβούνται τώρα ότι και μέσα στο κρουαζιερόπλοιο εκεί θα έχει προβλήματα, το βλέπετε εδώ, θα υπάρχουν προβλήματα αν έχει κολλήσει κάποιον άλλον. Η τοπική κοινωνία εντωμεταξύ έχει ενστάσει, σου λέει να μην έρθει στην Κέρκυρα. Να μην έρθει το κρουαζιερόπλοιο. Νωρίτερα είχε πάει και στο Ηράκλειο, έχει κάνει βόλτα αυτό το κρουαζιερόπλοιο και στο Αιγαίο, έχει κατέβει και στον Πειραιά. Στην Αθήνα, στον Πειραιά, μα δεν ήταν οι άνθρωποι, βγήκανε νομίζω. Είχαν πάει στην Ακρόπολη οι άνθρωποι, του ειδοποιήσανε, δεν του είπαν για κορονοϊούς και τέτοια, μπήκαν στο κρουαζιερόπλοιο. Αλλά εμείς τουλάχιστον αυτό που λένε οι ελληνικές αρχές, το Υπουργείο Υγείας, ότι κλιμάκιο του Υπουργείου Υγείας κατέβηκε στον Πειραιά, έλεγξε το κρουαζιερόπλοιο και έδωσε το OK για να φύγει. Γιατί εχθές έπεσε ένας πανικός και στην Κέρκυρα και παντού. Στο Υπουργείο Υγείας λένε και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ότι και στο λιμενικό ότι δεν μας απασχολεί το κρουαζιερόπλοιο με την έννοια ότι είναι ελεγμένο και γι' αυτό δώσαμε το OK για να αποκλέψει. Ναι. Θα πάμε και στην Κέρκυρα να δούμε τι γίνεται. Θα δούμε με αυτό. Και τι λένε οι Γιατί άνθρωποι. Πιάνει ο πανικός χωρίς λόγο καμιά φορά. Λοιπόν, τώρα να πάμε και στα του Εύρου και στα των νησιών μας, γιατί καλά κρατεί όλο αυτό που γίνεται με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. 4.500 μετανάστες προσπάθησαν να περάσουν παράνομα τα σύνορα. Έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις. Χθες το βράδυ, από το απόγευμα, ξεκίνησαν πάλι να πέφτουν δακρυγόνα από τη μεριά της Τουρκίας. Αυτό που σας λέγαμε, ότι έχουν εφοδιάσει τους πρόσφυγες και τους μετανάστες με δακρυγόνα. Εκεί υπήρχε και η αστυνομία. Υπήρχε και η αστυνομία, η οποία, η τουρκική εθνοφυλακή, η οποία έριχνε δακρυγόνα στους Έλληνες αστυνομικούς. Πάνε να δημιουργήσουν οι Τούρκοι καταβλισμούς σε διάφορα σημεία του Εύρου. Αυτό πρέπει να ζήσουμε με αυτό για το επόμενο διάστημα. Όπως είχαμε εμείς την Ιδωμένη, οι Τούρκοι πάνε να φτιάξουν τα δικά τους από εκείνη την πλευρά για να έχουν μέχρι να κλείσει η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Ερντογάν αυτό προσπαθεί να κάνει. Βλέπουμε εδώ την τουρκική αστυνομία και εθνοφυλακή που ρίχνουν δαχρυγόνα. Δηλαδή δεν κρύβονται πια. Αυτά είναι εναντίον των Ελλήνων αστυνομικών. Ακριβώς. Για να καταλάβετε τι γίνεται στον Εύρο. Δεν κρύβονται. Επίσης, να πούμε ότι οι κάτοικοι εκεί της περιοχής του Εύρου κάνουν περιπολίες σε χαρτογράφητες περιοχές προκειμένου να βοηθήσουν και τον στρατό και την αστυνομία. Περιπολούν οι άνθρωποι εκεί την περιοχή. Και προς απάντηση όλων αυτών που λένε ότι οι κάτοικοι που φωνάζουν και ανησυχούν είναι ρατσιστές, θα ήθελα να δείτε το επόμενο πλάνο, εκεί που ζεσταίνουν γάλα για μωράκι προσφύγων. Για δείτε. Για δείξτε το, παιδιά. Ελάτε. Για το μωρό, εδώ στον Εύρο. Για να σας δείξουμε ποιοι είμαστε εμείς και ποιοι είναι οι άλλοι. Εδώ, ζεσταίνουμε και το γαλατάκι για το μωρό. Να το μωρό. Να τα και τα παιδιά τα άλλα. Ορίστε, με αγάπη από τον Εύρο. Μάλιστα. Αυτά είναι. Λοιπόν, με αγάπη από τον Εύρο. Τουλάχιστον στον Εύρο, παιδιά, το μόνο που δεν μπορούν να κατηγορήσουν τους ανθρώπους είναι ότι δεν είναι φιλόξενοι. Τόσα χρόνια έχουν βάλει πλάτη και αυτοί. Ούτε στα νησιά οι Ιορδάνοι. Όχι, ναι, το λέω, αλλά περισσότερο επειδή συζητάμε για τον Εύρο. Τόσα χρόνια περνούσαν από τα μυστικά περάσματα οι πρόσφυγες. Και θυμάστε τα ρεπορτάζ που κάναμε πριν από 1-2 χρόνια, ότι περνούσαν μέσα από τα χωριά και οι άνθρωποι φοβόντουσαν και παρόλα αυτά τους βοηθούσαν. Ναι. Τότε με που είχε πέσει ο φράχτης. Λοιπόν, να διαβάσουμε κανένα μήνυμα πριν πάμε στον Αντώνη. Είναι πάρα πολλά, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να πούμε στην Ζάκυνθο. Λέει, έχουμε ξυπνήσει με καραντίνα σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα στον κύριο Μανώλη, στην κυρία Ρένα που στέλνει συγχαρητήρια, στον κύριο Νίκο από τον Ασπρόπυργο, στον κύριο Τάκη από το Δίλεση, στην κυρία Μαργαρίτα Ζώη. Στην κυρία Όλγα, στην κυρία Ζωή, ρωτάτε για τα κρούσματα για τον κορονοϊό. Δεν χρειάζεται πανικός. Η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο. Απλά θέλει λίγο προσοχή. Και αυτό που τονίζουν οι ειδικοί είναι ότι πρέπει να προσέχουμε την προσωπική μας υγιεινή. Φυστά. Δηλαδή, πλένουμε χέρια πάντα. Βάζουμε αντισηπτικά πάντα. Και θα περάσει. Έλα, πες. Εχθές λέγαμε για ένα θέμα για τις... πώς το λένε, για το πώς είναι τα προληπτικά μέτρα. Θα έχουμε ένα θέμα λίγο αργότερα, θα μας το παρουσιάσει η Ελευθερία Σπυράκη, αλλά για να καταλάβετε πού έχουμε φτάσει στα βασικά. Πώς πλένουμε τα χέρια μας. Έλεγε η Αθήνα να δείξουμε ένα θέμα. Μα πώς πλένουμε τα χέρια μας, θα δείξουμε. Ναι, γιατί υπάρχει τρόπος. Πρέπει να τα βάλεις κάτω από χλιαρό νερό 20 δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Και να... Κράτα λίγο, θα σου δείξω. Λοιπόν, κράτησε, ανοίξτε κράτησε τη βρύση, παιδιά, λοιπόν, φέρτε το λάστιχο. Πρέπει να κάνεις αυτό. Αρχίσει εδώ, να πλένει τα χέρια της τώρα. Έτσι, δείξτε το, παιδιά. Έλα, παιδιά. Πλένεις και κάνεις και εδώ μέσα, έτσι, εδώ. 20 κάθε φορά δηλαδή. Κάθε φορά, βέβαια. Για 20... Δεν κάνεις αυτό
και τελείωσε. Και μετά παίρνει χαρτοπετσί. Ωραίο χρώμα έχουν τα χέρια σου, είναι το κόκκινο. Είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, πάμε στα σοβαρά, παιδιά. Προχθές. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στην κυρία Δήμητρα που ξύπνησε πρωί-πρωί. Βάζουμε ρολόι, λέει πρωί-πρωί. Καλημέρα στην κυρία Δήμητρα. Στον κύριο Γεράσιμο από τη Γερμανία. Στους Έλληνες ομογενείς. Στον κύριο Δημήτρη από το Ναύπλιο. Στην κυρία Ευαγγελία. Επίσης στην κυρία Ελένη από Καβάλα. Στην πρωινή παρέα. Στον κύριο Άγγελο από το Δήλεση. Στον κύριο Πέτρο. Καλημέρα στην Ελλάδα, λέει. Η γιαγιά του Γιώργου έκλεισε τα 90. Να τη χαίρεσε, να τα χιλιάσει, Γιώργο. Λοιπόν, επειδή θα μας δει η Μαρία Παύλου, έχουμε πλατιάσει λίγο σήμερα. Πάμε στο να συνδεθούμε με τον Αντώνη Μανιώτη, βεβαίως, να δούμε πώς ξημερώνουμε και τι έγινε τη νύχτα. Αντώνη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές μας. Ήταν μια πλούσια νύχτα για το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε πολλά γεγονότα. Να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα. Βρισκόμαστε επί της λεωφόρου Κηφισού 80 στην περιοχή του Περιστερίου, σε ένα σούπερ μάρκετ απ' έξω, όπου είναι κατεστημένα δύο τραπεζικά ATM. Και εδώ χτύπησαν οι δράστες, αυτοί που ανατινάζουν τα ATM, οι διαρρήκτες των ATM, στις 3:20 τα ξημερώματα. Μάλιστα. Τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό, αποτελούμενο από εκρηκτική ύλη, στο ένα από τα δύο ATM, το οποίο, όπως βλέπουμε, καταστράφηκε ολοσχερός, αλλά ευτυχώς δεν κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες από τα χαρτονομίσματα. Άντεξε η θωράκιση του ATM και οι δράστες έφυγαν άπρακτοι, χωρίς να καταφέρουν να πάρουν τις κασετίνες με τα χαρτονομίσματα από το ATM. Τώρα έχει έρθει εδώ η αστυνομία, έχει αποκλείσει το χώρο. Περιμένουν να έρθουν οι άνδρες της σήμανσης. Συγγνώμη, την άξιαν ολόκληρο κτίριο και δεν πήραν τις κασετίνες. Ωραίοι ληστές είναι αυτοί. Δεν κατάφεραν να σου πω. Θέλω να σου πω. Ευτυχώς, μα είναι δυνατόν και δεν κάνανε καλά. Ενώ το κάνανε και δεν πήραν και χρήματα. Να σου πω κάτι. Εγώ σκέφτομαι τον κόσμο που θα ξυπνήσει το πρωί και θα δει καμένο το αυτοκίνητό του. Αυτό μπορείς να το φανταστείς. Είχαμε και τον εμπρισμό. Έλα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα έγινε ο εμπρισμός, όπως είπε και η Ανθή. Ο εμπρισμός ενός αυτοκινήτου σταθμευμένου στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Αριστοτέλους και Φερών. Κοντά στο παιδί του Άρεος. Εκεί λοιπόν ήταν ένα μικρό αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, σταθμευμένο. Κάποιοι πήγαν και του προκάλεσαν φωτιά με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός αυτό το αυτοκίνητο, αλλά και από τις φλόγες να προκληθούν ζημιές και σε ένα άλλο αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο δίπλα του. Έγιναν προσπάθειες από την αστυνομία να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης, αλλά επειδή δεν είχε πάνω πινακίδες κυκλοφορίας, μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει, δεν έχει πραγματοποιηθεί. Μάλιστα. Γίνονται έρευνες και από την πυροσβεστική για να διαπιστωθεί ο ακριβής τρόπος που έγινε ο εμπρισμός του αυτοκίνητου. Λοιπόν, πες μας τώρα τι έγινε και στο μέτρο της Ακρόπολης χθες το βράδυ, αργά το βράδυ. Εκεί λοιπόν στις 11:30 έγινε μισή ώρα πριν από τα μεσάνυχτα μια καταδρομική επιχείρηση από περίπου 30 αντιεξουσιαστές οι οποίοι φορούσαν κουκούλες, πήγαν τρέχοντας από την οδό Μπακρυγιάννη και μπήκαν στο σταθμό του μετρό Ακρόπολη. Με σπρέι στα χέρια άρχισαν να γράφουν συνθήματα στους τοίχους υπέρ των μεταναστών, κατά των τουριστών και κατά της ομάδας δράση της ελληνικής αστυνομίας. Παράλληλα κάποιοι με σφυριά κατέστρεψαν ένα ATM που ήταν εγκατεστημένο κάτω στο σταθμό κοντά στις αποβάθρες, αλλά και έσπασαν και τα εκδοτήρια εισιτηρίων. Ωστόσο, άμεσα ενημερώθηκε από τις υπευθύνους του σταθμού του μετρό η άμεση δράση, κλήθηκε το 100. Οι δράστες είχαν πάει κάτω στις αποβάθρες και επιχείρησαν να μπουν σε ένα σειρμό του μετρό για να διαφύγουν με το σειρμό αυτόν, αλλά ο μηχανοδηγός δεν ξεκίνησε τον σειρμό, παρέμεινε ο σειρμός στις αποβάθρες του σταθμού μετρό Ακρόπολη, με αποτέλεσμα να σπέψουν γρήγορα, σχεδόν αμέσως, αστυνομικοί της ομάδας δράση, της ομάδας Δίας και της άμεσης δράσης και να προσαγάγουν συνολικά οι Ορδάνοι 56 άτομα, 56. Τα οποία είναι μέχρι αυτή την ώρα στη Γάδα. Και πρέπει, ξεχωρίζουν τώρα ποιοι από αυτούς είναι οι δράστες, ενδεχομένως φερόμενοι ως δράστες, και κάποιοι είναι άσχετοι, γιατί εκείνη την ώρα είχε σχολάσει, σύμφωνα με μαρτυρίες, υπάρχει ένα μικρό κομμάτι από έναν άνθρωπο που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, που του έχουμε κάνει συνέντευξη, ναι, ο οποίος μας είπε νωρίτερα ότι υπήρχε μια θεατρική ομάδα που σχόλασε από ένα θέατρο, όχι θέατρο, από μια θεατρική σχολή που έκανε εκεί πέρα μαθήματα, και επειδή αυτοί είχαν μπλούζες με κουκούλες και είχαν κατέβει μέσα στις αποβάθρες του μετρό για να πάρουν το μετρό να φύγουν. Προφανώς οι αστυνομικοί τους προσήγαγαν και αυτούς και προσπαθούν να ξεχωρίσουν τώρα ποιος είναι από τους δράστες και ποιος είναι άσχετος με την περίπτωση αυτή. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τον αυτόπτη μάρτυρα που εξασφάλισες. Ευχαριστούμε πολύ και σε λίγο συνδεόμαστε και με Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Τα παιδιών κατεβαίνανε την Μακρυγιάννη και άρχισαν να γράφουν σπρέιτ στους τοίχους και μπήκανε μέσα στο μετρό από κάτω και σπάγανε από ό,τι μάθαμε ATM και τα λοιπά και τους εγκλωβίσανε και εγκλωβίσανε και άλλο κόσμο και εγκλωβίσανε και κάποια παιδιά προφανώς που ήταν από το θέατρο που βγήκανε κάτω στο μετρό και προσπαθούσαν να κάνουν εξακρίβωση στοιχείων, δεν ξέρω για ταυτότητες και αυτά, να μην μπουν και αυτοί στη διαδικασία και ταλαιπωρηθούν με όλους αυτούς.
Μάλιστα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μακάρι τα παιδιά να ξεμπλέξουν από εκεί, γιατί μπορεί να ήταν μια θεατρική ομάδα που φορούσε κουκούλες, τους πήραν και αυτούς μέσα. Μα το θέμα είναι να βρεθούν οι ένοχοι, αυτοί που κάνανε τις ζημιές. Καλά, οι ένοχοι, πώς θα μένουν με αυτόπιτες μάρτυρες ή με τις κάμερες, γιατί αυτοί είναι χούλιγκαν τώρα, δεν είναι καταδρομική ενέργεια, γράφω συνθήματα. Είναι χούλιγκανοι που πάνε και τα σπάνε. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στην κυρία Μαργαρίτα, η οποία μας λέει ότι 5,5 ώρα μπαίνει η τηλεόραση αυτόματα και βλέπει. Μπράβο, κυρία Μαργαρίτα, σε καλό δρόμο είστε. Ο κύριο Τάκη, καλημέρα στην κυρία Ρένα, καλημέρα στον κύριο Νίκο από τον Ασπόπυργο. Στον κύριο Παναγιώτη, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του από Αμαλιάδα. Λέει, δύσκολα τα πράγματα εδώ, έχει πανικοβληθεί ο κόσμος. Κύριε Παναγιώτη, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεστε, να πούμε ξανά ότι έχουν πάρθει μέτρα για την Ηλία, τη Ζάκυνθο και την Αχαΐα. Κλειστά σήμερα τα σχολεία, κλειστοί οι κινηματογράφοι. Και δεν χρειάζεται πανικός, γιατί αυτός ο ιός, τα νέα τα άτομα το περνάνε στο πόδι ουσιαστικά. Τι χρειάζεται? Να μείνετε στο σπίτι. Να μην αρχίσετε και κυκλοφορείτε και πάτε στο νοσοκομείο. Όποιος μείνει σπίτι και είναι απομονωμένος, το περνάει εύκολα. Εκτός από τα άτομα που είναι μεγάλης ηλικίας, ευπαθείς ομάδες, που μπορεί να τους γυρίσει σε πνευμονία και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά εάν είστε νέος άνθρωπος χωρίς προβλήματα υγείας, θα το περάσετε πιο απλά από τη γρήπη. Λοιπόν, και ο κ. Κωνσταντίνος από Αμαλιάδα, κάτσε λίγο, λέει, γιατί λέει, ενώ πλένω με αντισηπτικά και δεν έχω πάει πουθενά, εδώ και μια εβδομάδα έχω βήχαλη, είμαι οξυδοτικού. Δεν σημαίνει ότι έχει κορονοϊό. Φοβάμαι να πάρω ασθενοφόρο για εξέταση κορονοϊού. Γιατί, φοβάται. Πήρα αντιβίωση, λέει. Κύριε Κωνσταντίνε, πάρτε τηλέφωνο του ειδικού, θα σας πούνε αυτή την πρέπει να πάρουν ένα δείγμα, να το εξετάσουν, εάν είστε φορέας. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Μην αγχώνεστε. Λοιπόν, πάμε στην Αναστασία. Πάμε Αναστασία ηλικία του, στην Θεσσαλονίκη. Εκεί πρέπει να πούμε ότι όλοι είναι γνωστοί αυτοί μεταξύ τους που αρρωσταίνουν. Είναι γνωστοί, δεν είναι, ας πούμε, άσχετοι. Αυτό νομίζω είναι και το ευχάριστο, γιατί ξέρουν τι γίνεται και το ελέγχουν. Και το ελέγχουν. Για πες, Αναστασία μου, καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν, και αυτό είναι το θετικό. Δεν έχουμε νέο εισαγόμενο κρούσμα, αλλά τα επόμενα 3 από το αρχικό, το κρούσμα 0, είναι από το περιβάλλον, συγγενικό και φιλικό περιβάλλον της 38χρονης. Πρόκειται τώρα για τον σύζυγο της φίλης 38χρονης, της εκπαιδευτικού. Είναι ένας άντρας 40 ετών. Η εκπαιδευτικός ήταν το τρίτο κρούσμα. Ο άνδρας της, ο σύζυγός της, είχε ελεγχθεί, είχε δώσει δείγμα και είχε βγει αρνητικό την προηγούμενη Κυριακή. Τελικά όμως ήταν σε κατοίκον περιορισμό. Και χθες παρουσίασε συμπτώματα λίμωξης. Μα το εδώ, πρωί θέλω να σου πω, πήγε κατευθείαν στο νοσοκομείο αναφοράς με αυτή και βγήκε θετικό είχαμε, το δεύτερο δείγμα. Με αυτή τη γυναίκα που είχαμε, που ήταν τραπεζικός υπάλληλος, ο άντρας της βρέθηκε αρνητικός. Ναι. Αλλά είχε πάει στη δουλειά της, επειδή είχε γενέθλια, κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να ελέγχθηκαν, ας πούμε, μήπως έχουν και αυτοί τον κορονοϊό. Θέλω να σου πω ότι μπορεί από το περιβάλλον σου στο σπίτι να μην νοσήσουνε, αλλά να είναι σε φιλικό περιβάλλον. Και αυτό που λένε οι ειδικοί, μπορεί να μείνει ο ιός σε πόμολα, σε επιφάνειες όπως είναι τα τραπέζια. Στο κινητό. Στο κινητό. Στο κινητό που κρατάει μια εβδομάδα. Στο κινητό, ναι, θέλει απολύμανση και αυτό. Πάντως βλέπω ότι στη Θεσσαλονίκη επικρατεί ψυχραιμία. Πρέπει να πάρεις δηλαδή το απολύμανση. Τα μαντιλάκια, ρε παιδάκι. Τα μαντιλάκια, ναι, για να το καθαρίζεις. Ή πάρει ενόπνευμα με ένα βαμβάκι, μια χαρά είναι. Ναι. Υπάρχουν το κινητό πώς κολλάει η κορονοϊό, ρε Σιάντη? Πιστεύεις ότι είμαι ειδική να το εξηγήσω? Όχι, σε ρωτάω πώς μπορεί. Όπως κολλάει το πόμολο. Αν περάσει ένας άνθρωπος, ναι, ή αν το δώσει σε κάποιον, ναι, που είναι άρρωστο. Ναι, ναι. Ή το βάλει σε μια επιφάνεια, ξέρω. Έλα, Αναστασία μου. Η ψυχραιμία είναι συγκρατημένη, γιατί είδαμε τις πρώτες μέρες τις σκηνές πανικού στα σούπερ μάρκετ. Και λογικό, ωστόσο, και οι Θεσσαλονίκοι κατάλαβαν ότι οι γιατροί, οι επιστήμονες στο νοσοκομείο ΧΕΠΑ το ελέγχουν. Έχουν περιορίσει με την ιχνηλάτηση λοιπόν την μετάδοση σε κρούσματα εκτός περιβάλλοντος 38χρονους. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η σχετική ψυχραιμία. Παραμένουν όμως κάποια σχόλια κλειστά, αμπελόκηπους και μενεμένοι. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Να το ελαφρύνουμε λίγο, να το ελαφρύνουμε. Θέλω να σας πω ότι αρχίζουν και κυκλοφορούν και διάφορα ανέκδοτα. Σας το λέω για τις γυναίκες. Για πες, γιατί κοιτάς πονηρά τώρα. Ναι, γιατί με αυτό ελέγχουμε τους διπλανούς μας και το γνωστό μας περιβάλλον κτλ. Να προσέχουν οι γυναίκες ποιον φυλάνε. Εσύ το πας πονηρά τώρα. Δεν το πάω πονηρά. Θέλω να σου πω ότι έχει αρχίσει ότι θα κλείσουν σπίτια με τον κορονοϊό. Γιατί κόλλησε η φίλη και δεν κόλλησα εγώ. Και τι η Ορδάνη, συγγνώμη, οι άνδρες δεν πρέπει να προσέχουν. Ναι, πρέπει να προσέχουν. Δεν πρέπει να προσέχουν μόνο οι γυναίκες. Τι δουλειά έχεις να έρθεις τόσο κοντά με τη γειτόνισσα. Σωστό, γιατί κόλλησε η γειτόνισσα και δεν κόλλησα εγώ. Και αυτό γίνεται, δεν το ξέρεις. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι. Θα κλείσουν σπίτια. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Πάμε τώρα, πάμε μέχρι τις Σέρες να δούμε και εκεί τι γίνεται. Γιατί αντιδρούν οι κάτοικοι. Ο κύριος Πέτσας ανακοίνωσε χθες. Αυτό είναι το θέμα με τους, ναι, πρόσφυγες. Ότι θα γίνουν κλειστά κέντρα τόσο στις Σέρες όσο και στην Αττική. Και αυτοί από τη Μυτιλήνη θα πάνε στις Σέρες, ναι, καταρχήν.
Για πες μας. Έχουμε λοιπόν τον ξεσηκωμό των κατοίκων στην Ροδόπολη Σερών από χθες, όπου υπήρχαν οι πληροφορίες. Τελικά επιβεβαιώθηκε από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου ότι εκεί θα γίνει το κλειστό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα στρατόπεδο που ήταν κλειστό τα τελευταία χρόνια, ένα στρατόπεδο Βασιλιάδη, σχεδόν μέσα στο χωριό Ροδόπολη. Έτσι λοιπόν οι κάτοικοι αντιδρούν με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες. Ξεκίνησαν χθες το απόγευμα. Είχε προηγηθεί μια έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαν αποφασίσει να μην δεχθούν οι κάτοικοι αυτό το κέντρο μέσα στη Ροδόπολη. Θα συνεχιστούν οι αντιδράσεις και σήμερα έχουν προγραμματίσει από νωρίς το πρωί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Από ό,τι λένε οι κάτοικοι εκεί της Ροδόπολης και του Δήμου Συντικής, έχουν ήδη μεγάλο αριθμό προσφύγων στην περιοχή τους. 1.500 άτομα σε μια δομή που υπάρχει ήδη και άλλα 150 φιλοξενούνται σε ξενοδοχεία και δεν θέλουν να έρθουν στην περιοχή τους άλλοι πρόσφυγες και μετανάστες. Τώρα, ο Υπουργός είπε ότι θα φιλοξενηθούν εκεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα όσοι μπήκαν παράνομα στη χώρα μας από 1η Μαρτίου και μετά. Σωστό, σωστό. Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας πω, ο κύριος Ανέση, ορίστε, το λέει εδώ πέρα. Τι λέει? Ο κύριος Ανέση και το λένε και διάφοροι τηλεθεατές. Να προσέχουν, λέει, αυτοί που έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις. Ναι, γιατί τώρα μπορεί να φανερωθούν όλα. Καταλαβαίνεις τι. Γιατί μπορεί να την καλέσουν για να την εξετάσουν. Και μετά είναι αυτό που έλεγες. Τι δουλειά είχες στο Μιλάνο. Κάπως έτσι. Σωστό. Και η κυρία, συγγνώμη λίγο, και η κυρία Χριστίνα λέει, σωστό είναι και αυτό, για το θέμα που μας παρουσίασε ο Μανιώτης, ότι τη ζημιά, λέει, που έκαναν στο μετρό να την πληρώσουν αυτοί που την έκαναν τη ζημιά. Όσοι βρεθούν ένοχοι, δίκαιο, θα την πληρώσουν. Δίκαιο όπως αυτό γίνεται, που λέει, λέει, κύριε Χριστίνα. Λοιπόν, τώρα, επειδή λέμε για τον κορονοϊό, να σε ρωτήσω κάτι, ρε Αναστασία. Έχουμε πολλούς φίλους από Θεσσαλονίκη που ανησυχούν, γιατί μπαίνουν μέσα στα λεωφορεία, είναι σαν σαρδέλες και έχουν δίκιο που ανησυχούν, γιατί υποτίθεται δεν πρέπει να έρχεσαι σε πολύ στενή επαφή. Κανένα καινούργιο λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη θα έρθει, θα βγει στο δρόμο? Τα έχουμε στο αμαξιοστάσιο 70 στο σύνολο, αλλά παραμένουν εδώ και 2 μήνες στο αμαξιοστάσιο. Λεωφορεία από τα ΚΤΕΛ τα είχαμε παρουσιάσει. Ο Χρήστος Νικολαίδης τα είχε παρουσιάσει πριν από λίγο καιρό, αλλά παραμένουν εκεί, γιατί εκκρεμεί μια υπογραφή μιας τελικής σύμβασης μεταξύ ΚΤΕΛ και ΟΣΕΘ από το ελεκτικό συνέδριο. Τώρα λέει ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ ότι οι συνδικαλιστές των ΟΑΣ θα προσπαθούν να παγώσουν την κυκλοφορία των συγκεκριμένων λεωφορείων. Δεν θέλουν. Είναι πανέτοιμα, χρειάζονται μόνο τα ακυρωτικά μηχανήματα. Ωστόσο, αυτή η υπογραφή της σύμφασης καθυστερεί και έτσι λοιπόν συνεχίζεται και η ταλαιπωρία του επιβατικού κίνδυνου. Πολύ ωραία, μπράβο. Αυτά τα λεωφορεία τη συγκοινωνία στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μα είναι δυνατόν να έχουν 70 λεωφορεία και να μην τα βγάζουν έξω? Θέλει μια διαδικασία. Δεν μπορούν μόλις έρθουν να βγουν. Έλα, μωρέ, Ιορτάνη, 2 μήνες τώρα θέλει μια διαδικασία και είναι σε σαρδέλες ο κόσμος. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Αναστασία. Θα σκεφτούμε και αργότερα. Καλημέρα. 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 Πολλά τα μηνύματά σας, παιδιά. Ο κύριος Άτζη από την Ταϊλάνδη. Καλημέρα στον κύριο Ξενοφών και στην αποστολή από το Βόλο. Εσύ που τα ξέρεις, πού είναι οι μεξιάτες? Δεν ξέρω. Ο κύριος Αθανάσιος μας στέλνει μήνυμα. Μεξιάτες. 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 Δεν ξέρω πώς. Μεταξάδες, μήπως γράφει. Μεξιάτες, λέει. Εντάξει. Καλημέρα. Στην κυρία Άννα από Χαλκιδική. Στον κύριο Βασίλη από τη Ροδόπολη, ο κύριος Ανέστης. Καλημέρα από τον Άγιο Κωνσταντίνο στον κύριο Γιώργο. Καλημέρα σε όλους. Στην Κάρπαθο στον κύριο Χρήστο να πούμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έλα, διαγωνισμούς. Λοιπόν, πάμε. 5.000 ευρώ. Αύριο. Όχι, την Κυριακή είναι 5.000. Δεν με μπερδεύεις, 8 Μαρτίου. Ναι, ναι, την Κυριακή, έλα. Την ημέρα της γυναίκας, τη γιορτή της γυναίκας. Λοιπόν, 5.000 θα γίνουν δικά σας. Ζεστά, μετρητά. Εάν καλέσετε από σταθερό ή κινητό στο 14999. Αφήσετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή αν στείλετε μήνυμα, open κενό όνομα επίθετο, στο 14999. 8 Μαρτίου γίνεται η κλήρωση για 5.000 ευρώ. Και άλλος διαγωνισμός. Ο δεύτερος διαγωνισμός, παιδιά, θα το δώσουμε αύριο, θα τον κληρώσουμε. Είναι η δωροπιταγή από την εταιρεία, από τον όμιλο Alpha Good, τη μεγαλύτερη βιομηχανία ξύλου στην Ελλάδα, της οποίας τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα και φιλικά προς το περιβάλλον. 1.500 ευρώ. Αύριο κάνουμε την κλήρωση. Ό,τι και αν θέλετε να κάνετε στο σπίτι σας, αν θέλετε δάπεδα, εσωτερικές πόρτες, πάγκους, ντουλάπια κουζίνας, μπείτε στο site της εταιρείας www.alphagood.gr, δείτε τι θέλετε και στείλτε ένα μήνυμα στο 14999. Αύριο κάνουμε την κλήρωση να πάρετε τη δωροπιταγή, να πάτε να την εξαργυρώσετε. Όλα τα προϊόντα είναι ποιοτικά, οικολογικά και αναβαθμίζουν αισθητικά το σπίτι ή την επιχείρησή σας και μάλιστα σε πολύ οικονομικές τιμές. Στείλτε ένα μήνυμα στο 14999, θα γράψετε open κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Είναι πολύ απλό.
Αύριο να πάρετε την δωρεοπιταγή. Βρέχει σε αρκετές περιοχές. Βλέπω εδώ στην ΕΚΟ, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Νίκο. Λέει καλημέρα από την ακριτική βροχερή ΕΚΟ. Πρέπει να έχει και αέρα στα νησιά μας. Και στην Ξυλαγανή βρέχει. Βρέχει στην Ξυλαγανή. Ο κύριος Βασίλης μας στέλνει τα ζουμπούλια του και μας στέλνει και την καλημέρα του. Καλή σας ημέρα και να, προς απάντησή σου, ναι. Υπάρχει οδός Κόνωνος στο Παγκράτη, έχω να σου πω. Λέει ο κύριος Λάζαρος. Εντάξει, αλλά κάποιον. Κάποιον λέγανε Κόνων, του Κόνωνος. Έτσι ναι, πάει. Σωστό είναι. Άρα... αλλά δεν ξέρουμε κάποιον όμως που να γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, η ώρα πήγε 6, αργήσαμε λίγο να δούμε τον Κλέαρχο. Θα ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχω και εγώ σήμερα. Να δούμε πώς ξημερώνει. Πέμπτη σήμερα, 5 Μαρτίου παρακαλώ. Και τα νέα γράφουν στην πρώτη σελίδα. Κορονοϊός, συναγερμός για ντόμινο. Mm. Αγωνία για ταχεία εξάπλωση του ιού μετά το κρούσμα της Πάτρας. Κλείνουν για 48 ώρες τα σχολεία. Αυτό που σας είπαμε είναι πρωτοείδηση. Προσφυγικό φόβο για προβοκάτσια στον Εύρο. Να περάσουμε στην καθημερινή. Αυξημένη επιφυλακή σε νησίδες του Αιγαίου υπό τον φόβο τουρκικής προβοκάτσιας με πρόσχημα τη διάσωση μεταναστών. Σωστά. Και χθες πρέπει να πούμε ότι πήγανε τρεις υπουργοί στις Βρυξέλλες και, και δείξαν εκεί και στους Ευρωπαίους δημοσιογράφους αλλά και στους ξένους. Έτσι, τα ξένα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βίντεο με αυτά που σας έχουμε δείξει. Είδατε εχθές, προβάλαμε ένα βίντεο με τον διακινητή, ο οποίος έλεγε ότι παίρνουμε 500 ευρώ, 500 δολάρια για να τους περάσουμε. Ναι. Δηλαδή, συνολικά, άμα έχει 50 άτομα ή 100 άτομα, πόσα λεφτά παίρνουν αυτοί και πόσο βγαίνει και το κόστος. Έτσι αντικρούονται και τα fake news της Τουρκίας. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Έκτακτα μέτρα για τον κορονοϊό. Το πρώτο σοβαρό κρούσμα στην Ελλάδα σήμανε προληπτική 48-ωρη καραντίνα για Αχαΐα, Ηλία και Ζάκυνθο. Να περάσουμε στον ελεύθερο τύπο. Συναγερμός για κορονοϊό. Καραντίνα 48 ωρών σε Αχαΐα, Ηλία και Ζάκυνθο. Κλείνουν σχολεία, ΑΕΗ, σινεμά, θέατρα, αθλητικά κέντρα. Νοσηλεύεται 66χρονος με βαριά πνευμονία στην Πάτρα. Εξετάζονται δεκάδες ύποπτα κρούσματα. Και ξεκινάει πρόγραμμα κοινοφελούς εργασίας, σημαντικό και αυτό να το πούμε, 36.500 νέες προσλήψεις σε Υπουργεία Δήμους και Περιφέρειες. Είναι τα 8 μήνα, παιδιά, από τις 20 Μαρτίου υποβολή αιτήσεων για τα 8 μήνα που ξεκινάνε. Στη Δημοκρατία γράφει βασικό τίτλο «Σώζονται με 250 ευρώ τα αυθαίρετα κτίσματα, γλιτώνουν την κατεδάφιση και τις κυρώσεις, τα παράνομα ακίνητα, οικιστικές πυκνώσεις». Στη δημοσιότητα από χθες ο νόμος για τους δασικούς χάρτες, τι ισχύει για τις αντιρρήσεις. Η Αυγή, η κυβέρνηση ανοίγει πόρτα στο νεοφασισμό, σχεδιάζουν ξερονήσια, καλύπτουν τα τάγματα εφόδου. Μάλιστα. Πάμε στο ζωσπάστι, επικίνδυνα παιχνίδια και παζάρια στις πλάτες των ξεριζωμένων και του λαού. Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Τουρκία με εμπλοκή των ελληνικών κυβερνήσεων. Γράφει για το προσφυγικό η εφημερίδα. Λοιπόν, σήμερα κυκλοφορεί Πέμπτη το ποντίκι και έχει ένα συγκλονιστικό σκίτσο. Νομίζω ότι αυτό τα δείχνει όλα. Πάρε τα ψηλά και βγάλ τα πέρα. Προσφέρουν ψίχουλα στην Ελλάδα και χαϊδεύουν την Τουρκία αναζητώντας συμβιβασμό. Πρόβα εφαρμογής του υπερχόμενου συστήματος ασύλου, η απουσία ουσιαστικής παρέμβασης. Και τι δείχνει? Δείχνει να έρχονται πρόσφυγες και μετανάστες με τις βάρκες. Την, όχι να έρχονται, να είναι σαν βόμβες. Να είναι σαν βόμβες, να πέφτουν σαν βόμβες, έχεις δίκιο. Όχι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αλόβητη τη βλέπω, που στην Ελλάδα έρχεται. Ναι, σωστό. Πάμε στην Εσπρέσο, χωριό φουλ στο γυμνό. Ροζ φωτογραφίες κατοίκων σουλατσάνουν στο διαδίκτυο. Άνω κάτω οι γυναίκες, λέει, στο Αργυροπούλιο Λάρισα. Α, ναι, το είδα αυτό. Που έπεσαν θύματα ανώμαλου. Πήγαν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ναι, ξαφνικά πήγαιναν μηνύματα στις γυναίκες του χωριού με διάφορες σκηνές πορνό. Χαμός στο Αργυροπούλιο. Όχι ότι έβγαλαν τις γυναίκες του χωριού στο διαδίκτυο γυμνές. Όχι, παιδί μου, χθες έγινε χαμός στο Αργυροπούλιο. Όλες οι αργυροπουλιώτισες. Αυτό το θέμα γιατί το προβάλλουμε εμείς? Εχθές έγινε. Ναι, τι να πρωτοπροβάλλεις τώρα. Εσέ παρακαλώ τώρα, πρέπει να κάνουμε σύνδεση με το Αργυροπούλι. Παιδιά, πάρτε κάποιος το Αργυροπούλι να μάθουμε τι έχει γίνει. Εδώ έχει ένα φοβερό θέμα η Εσπρέσο, για μένα τουλάχιστον. Mm-hmm. Η σημαία του πάγου πουλάει σουβλάκια για να ζήσει. Τι είναι ο Σκαρτάδος βγάζει το μεροκάματο έξω από την Τούμπα. Πουλάει σουβλάκια. Ο Γιώργος Σκαρτάδος ήταν η μεγάλη δόξα του πάγου, να ξέρεις αυτός. Μεγάλος παίκτης. Ποδοσφαιριστής. Είναι πολύ μεγάλο. Ήταν πολύ δηλαδή, έχει ταυτίσει το όνομά του με τα πρωταθλήματα του ΠΑΟΚ, τα κύπελα κτλ. Α, και τώρα που λέει τη σουβλάκια. Ναι, έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Πάμε στη Σταρ, περίμενε. Καταπέλτες οι μαρτυρίες των τεσσάρων γιών του στο Σκαμνί, ο πατέρας γνωστού ηθοποιού. Ο 54χρονος Λαμνιώτης κατηγορείται ότι εξέδιδε την κόρη του με ειδικές ανάγκες. Άλλο θέμα είναι αυτό, μάλλον. Λοιπόν, χρησιμοποιούν το όνομα της Φουρέιρα σε ροζ βίντεο.
Άντε πάλι. Κυρία Ελένη μου, έτσι γίνεται. Να, μας έστειλε ο κύριος Λουκάς. Καλημέρα από το Αργυροπούλιο. Κύριε Λουκά, τι συμβαίνει εκεί στο Αργυροπούλι, τι γίνεται? Στο Αργυροπούλι. Είναι αυτεμπορική. Άκυρη η έλεγχη σε λευκά πιστοποιητικά. Διαγράφονται φόροι και πρόστιμα ύψους πολλών εκατομμυρίων. Με απόφαση βόμβα του ΣΤΕ. Μάλιστα. Και να κλείσουμε όπως κάθε μέρα με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Σε πολιορκία από τον κορονοϊό. Νέο κρούσμα χθες στη Θεσσαλονίκη. Ένας άντρας συγγενής ασθενούς. Σε σοβαρή κατάσταση κρούσμα στην Πάτρα. Μαζικές καραντίνες στον νομό. Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε αυτό. 6 και 5. Ε. Το πρώτο θέμα, λέω, είναι η καραντίνα. Το πρώτο θέμα. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στα πολλά μηνύματα που έχουμε. Λοιπόν, ο κύριος μέχρι Κώστας... να υποδεχτούμε τον κύριο Κλέαρχο. Ο κύριος Κώστας λέει: ο Κόνων Αθηναίος στρατηγός έλαβε μέρος στον Πελοποννησιακό πόλεμο. Καλημέρα σας. Oh. Λοιπόν, στον κύριο Βασίλη, να πούμε μια καλημέρα από το Πεντάβρισο Καστοριάς που μας έστειλε αυτή τη συγκλονιστική φωτογραφία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στον κύριο Μάνο. Καλημέρα στο Λιγουριό από τον κύριο Γιώργο. Καλημέρα να πούμε και στον κύριο Γιώργο από Πειραιάς. Στον κύριο Ανέστη από την Κύθνο. Λέει ο κύριος Αργύρης τώρα, τι θα γίνει με τις εκκλησίες που φυλάνε τις εικόνες ο ένας μετά τον άλλον? Θέλει και εκεί προσοχή και μάλιστα έχουν πει και έχουν κάνει συστάσεις και στους παπάδες και στην Αρχιεπισκοπή και στους Μητροπολίτες. Γενικώς οι μεγάλοι άνθρωποι που πηγαίνουν κυρίως στην εκκλησία να είναι λίγο προσεκτικοί και με τα χειροφιλήματα και με όλα. Δεν χρειάζεται το χέρι του παπά μια φορά να μην το φιλήσετε ή εν πάση περιπτώσει αυτό το μήνα, το Μάρτιο, που είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί περιμένουμε μια έξαση γιατροί όλο το Μάρτιο και θέλει μια προσοχή. Δεν είναι μέρα-μέρα. Ναι, να το βάλετε στο μυαλό σας ότι όλο το Μάρτιο πρέπει να προσέχετε. Η κυρία Μαρία λέει το πρόβλημα είναι από τη Ζάκυνθο, η κυρία Μαρίνα. Να πούμε ότι και η Ζάκυνθος είναι σε καραντίνα σήμερα. Το πρόβλημα στο νησί είναι επειδή ο ένας είναι ιερέας από ένα χωριό. Καταλαβαίνετε, λέει, τι θα συμβεί σιγά-σιγά. Μας έχει στείλει το τηλέφωνο της. Παιδιά, αν μπορείτε, πάρτε την κυρία Μαρία, μήπως βγει στον αέρα να μας πει πώς είναι τα πράγματα εκεί. Γιατί όντως οι άνθρωποι σήμερα ξύπνησαν και είναι σε καραντίνα. Να δούμε τι λένε και αυτοί. Θέλει προσοχή. Δεν σημαίνει τίποτα το θέμα της καραντίνας. Από ένα σημείο και μετά, επειδή μπαίνει ο νομός για ένα 48ωρο, μια υπομονή θέλει. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Κύριε Κλέαρχε, πώς θα πάει ο καιρός? Εχθές δεν έβρεξε στην Αθήνα. Δεν έβρεξε. Έβρεξε λίγο προς τα ανατολικά τμήματα. Τι μου φάνηκε. Δεν έβρεξε. Όχι, ίσα-ίσα μου χάλασε το πρόγραμμά μου εμένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Επειδή προληπτικά. Ναι, επειδή φοβήθηκε. Ναι. Πέρασε το σύστημα πάνω από την Πίνδο, διαλύθηκε. Ξανασχηματίστηκε βέβαια μέσα στο Αιγαίο. Τα πιο πολλά φαινόμενα τα έχουμε μέσα στο Αιγαίο. Παρατηρήστε τώρα εδώ στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ότι θα επικρατούν και σήμερα γενικά βροχερές καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, μια βροχερή ημέρα θα είναι για αρκετές περιοχές της χώρας μας. Παρατηρήστε λοιπόν ότι ήδη προς το ανατολικό, νότιο-ανατολικό Αιγαίο έχουμε καταιγίδες αυτή τη στιγμή. Προς την περιοχή των Δωδεκανήσων, εκεί εκδηλώνονται τα περισσότερα φαινόμενα. Και ταυτόχρονα, καθώς έχει περάσει αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, έχει δημιουργήσει εξαιτίας της αστάθειας ένα νέο σύστημα, μια δευτερεύουσα διατραχή, όπως λέμε στη μετεωρολογία, στα νότια τμήματα του Ιωνίου Πελάγους. Αυτή λοιπόν η δευτερεύουσα διατραχή θα κινηθεί προς τα ανατολικά και θα απασχολήσει περιοχές της νότιας χώρας που βρέχονται από το Αιγαίο, όπως είναι η Κρήτη, η Κυκλάδα, στα Δωδεκάνησα και τα ανατολικά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου. Πάμε να δούμε τώρα και τις θερμοκρασίες. Πώς ξημερώνει δηλαδή η χώρα μας τώρα νωρίς το πρωί? Παρατηρήστε ότι τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές τις έχουμε προς το νότιο-ανατολικό Αιγαίο, εδώ προς την περιοχή της Ρόδου και του Καστελόριζού μας. Προσεγγίζουμε 16 τοπικά και 18 βαθμούς Κελσίου. Και αυτό γιατί εδώ βρίσκεται τώρα το βαρομετρικό χαμηλό που μας επηρέασε χτες. Έχει κινηθεί δηλαδή προς τα ανατολικά, νότιο-ανατολικά τμήματα της χώρας μας. Επικρατούν οι νοτιάδες και γι' αυτό εδώ έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασιακές τιμές. Καθώς όμως έχει φύγει προς τα ανατολικά, νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας μας αυτό το κέντρο χαμηλών πιέσεων, έχουν επικρατήσει βορειοδυτικοί άνεμοι στην υπόλοιπη χώρα και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας. Ο υδράργυρος έχει σημειώσει πτώση. Σημειώνουμε στην περιοχή του Εύρου, είμαστε κοντά στους 10 με 11 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλότερες θερμοκρασιακές τιμές συναντάμε προς την περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, 1 με 3 βαθμούς Κελσίου στα Ιωάννινα και στη Φλόρινα αντίστοιχα. Και εδώ στην περιοχή της Αττικής είμαστε κοντά στους 8 με 9 βαθμούς Κελσίου. Έχει δηλαδή υποχωρήσει λίγο η θερμοκρασία ως προς τις χαμηλές θερμοκρασιακές τιμές, ως προς τις ελάχιστες που σημειώνονται τώρα νωρίς το πρωί. Όμως παραμένουν αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές προς το νοτιοανατολικό Αιγαίο εξαιτίας των νοτιάδων που επιμένουν σε αυτές εκεί τις περιοχές. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά την εξέλιξη για σήμερα Πέμπτη. Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας μας περιμένουμε γενικά έναν άστατο καιρό, που σημαίνει ότι κατά διαστήματα θα έχουμε συννεφιές που θα δίνουν βροχοπτώσεις ή και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες, με έμφαση περιοχές που βρέχονται από τη θάλασσα, όπως είναι εδώ τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου ή περιοχή της Κρήτης
η περιοχή τη Ανατολική Θεριά εδώ και στην Αττική, ίσω προ το μεσημέρι απόγευμα, έχουμε κάποιε πρόσκαιρε τοπικέ βροχέ και βέβαια περισσότερα τα φαινόμενα προ το ανατολικό, νότιο, ανατολικό Αιγαίο, που θα έχουμε βροχέ και τοπικέ καταιγίδε τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι και τα φαινόμενα ενδέχεται τοπικά να είναι και ισχυρά και χρειάζεται έτσι μία προσοχή. Γιατί υπήρξε αυτή η αστοχή εχθεσινή? Γιατί αυτό λοιπόν το σύστημα κακοκαιρία που περιμέναμε χτε κινήθηκε λίγο πιο νότια και έτσι λοιπόν κατέληξε τελικά μέσα στο ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ περιμέναμε να πάει κυρίω προ την περιοχή του Εύρου και του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Που τελικά εκεί τα φαινόμενα ήταν πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που δίναν τα προγνωστικά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τώρα το πεδίο των ανέμων, παρατηρήστε λοιπόν ότι στις περισσότερες θαλάσσιες περιοχές επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι, δηλαδή ο μαΐστρος, όπως λέμε στη μετεωρολογία, γύρω στα 4 με 5 τοπικά μέσα στο Ιόνιο και προς τη θάλασσα και θέλουν ίσως έχουμε ακόμη και 6 μποφόρ. Επιμένουν εδώ προς τον νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπως είπαμε και προηγουμένως, οι νοτιάδες. Αργότερα όμως και εδώ σιγά σιγά θα επικρατήσει βόρειο-βορειοδυτικό ρεύμα με εντάσεις κοντά στα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία σε ικανοποιητικά, θα λέγαμε, επίπεδα, κυρίως προς το μεσημέρι. Θα προσεγγίσουμε στη Βόρεια Ελλάδα τους 17 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τμήματα τους 15 με 16 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, με τις μεγαλύτερες βέβαια θερμοκρασιακές τιμές προς την περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Πάμε να δούμε τώρα για την περιοχή της Αττικής. Περιμένουμε και εδώ σήμερα γενικά έναν άστατο καιρό, που σημαίνει ότι κατά διαστήματα θα έχουμε συννεφιές που θα είναι αυξημένες, θα εναλλάσσονται βέβαια και με ηλιοφάνεια και δεν αποκλείεται εκεί προς το απόγευμα να έχουμε κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχές, χωρίς όμως να είναι σε θέση να δημιουργήσουν προβλήματα. Οι άνεμοι και εδώ θα στραφούν αργότερα σε βορειοδυτικούς, κοντά στα 4 με 5 μποφόρ, με έβαση περιοχές που βρέχονται από το Σαρονικό, άρα λοιπόν περιοχές της δυτικής βορειοδυτικής Αττικής. Πρόσκαιρα προς το απόγευμα θα επικρατήσει ένα νότιο ρεύμα με μέτριες εντάσεις. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα προσεγγίσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Ξεκινάμε τώρα περίπου στους 9 στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να δούμε και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Καλύτερα εδώ τα πράγματα, πιο άνοιχτος ο καιρός. Παρ' όλα αυτά όμως θα έχουμε κατά διαστήματα και τοπικές συννεφιές και δεν αποκλείεται στα πιο ανατολικά και νότια τμήματα εδώ προς την περιοχή της Χαλκιδικής να έχουμε και κάποιες πρόσκαιρες ασθενείς βροχές, σαν μικρή όμως πιθανότητα. Οι άνεμοι και εδώ στρέφονται σε βορειοδυτικούς. Ο Βαρδάρης θα επικρατήσει μέσα στο Θερμαϊκό με εντάσεις κοντά στα 5 τοπικά και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα καταφέρει να προσεγγίσει τους 15 τοπικά, ίσως και 16 βαθμούς Κελσίου, ικανοποιητικές και εδώ θερμοκρασιακές τιμές. Να δούμε τώρα στην επόμενη μας κάρτα σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Την Παρασκευή και αύριο από Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο μας έρχεται ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας. Άρα λοιπόν, αύριο κυρίως από το μεσημέρι, απόγευμα και μετά και κυρίως Σάββατο και Κυριακή, θα έχουμε και πάλι έναν άστατο καιρό με έβαση τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Αλλά και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αναμένουμε βροχές και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες. Θα επιστρέψουν και πάλι νοτιάδες με εντάσεις στα 6 τοπικά και 7 μποφόρ και ο υδράργυρος κοντά στους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Από Δευτέρα και κυρίως Τρίτη, θα λέγαμε ότι η άνοιξη φαίνεται να επιστρέφει, θα βελτιωθεί ο καιρός με περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας και θα ανέβει και πάλι η θερμοκρασία, να προσεγγίσουμε και πάλι τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή θα πάμε σε ένα πιο ανοιξιάτικο καιρικό μοτίβο με την έναρξη της νέας εβδομάδας. Πολύ ωραία. Κλέαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στην κυρία Κατερίνα που μας στέλνει την καλημέρα της και τις ευχές της από τη μακρινή Φλόριδα. Σας περιμένουμε, λέει, κάθε βράδυ, γιατί βράδυ είναι εκεί πέρα. Καλημέρα. Και σας βλέπουμε και σας ακούμε τα νέα της Πατέρας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κατερίνα, σε όλους τους φίλους ομογενείς, όπου και να βρίσκεστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα να συναντήσουμε το συνάδελφό μας, τον Νίκο, το Γιάπρακα, που είναι στην Πάτρα, για να μας πει τα τελευταία νέα, τι γίνεται εκεί. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από την Πάτρα και συγκεκριμένα από το Ρίο, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Για πες μας τι γίνεται εκεί, είναι σε καραντίνα το νοσοκομείο? Το νοσοκομείο δεν βρίσκεται σε καραντίνα, ωστόσο 15 γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό που υπηρετούν εδώ στο νοσοκομείο της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, βρίσκονται από χθες σε καραντίνα στα σπίτια τους, δεδομένου ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με τον 66χρονο, ναι, ο οποίος διαγνώστη θετικός στον κορονοϊό. Από χτες, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, έχει σημάνει συναγερμός, ένας υγειονομικός συναγερμός εδώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, μιας και έχει στηθεί μια ολόκληρη επιχείρηση έτσι ώστε όλοι οι συνταξιδιώτες του 66χρονου, ο οποίος συμμετείχε σε γκρουπ προσκυνηματικού χαρακτήρα στην περιοχή των Αγίων Τόπων, να εξεταστούν και αυτοί προκειμένου να διαγνωστεί αν έχουν κολλήσει τον ιό ή όχι. Μέχρι στιγμής 30 άτομα είναι αυτά τα οποία έχουν ανταποκριθεί και ήδη έχουν εξεταστεί και περιμένουμε βέβαια τα αποτελέσματα. Mm. Να σας πω ότι κάποιες πληροφορίες, τις οποίες περιμένουμε να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν ή όχι τις επόμενες ώρες, κάνουν λόγο ότι πιθανόν έχουμε και ένα 10ο κρούσμα στην περιοχή της Πάτρας. Ένα κρούσμα το οποίο σχετίζεται βέβαια με τον 66χρονο, είναι από το συγγενικό του περιβάλλον. Πόσες περιμένουμε μέρες, να δούμε, λοιπόν, Νίκο, αν αυτό... πόσες μέρες, ναι, ο 66χρονος, πώς να σου πω, έχει συναναστροφές πριν πάει στο νοσοκομείο?
Δυστυχώς είναι αρκετές ημέρες η Ιορδάνη. Και αυτό γιατί ο 66χρονος από τις 27 Φεβρουαρίου βρισκόταν στην Ελλάδα και εισήχθη σε νοσηλευτική μονάδα, αρχικά στο νοσοκομείο Αμαλιάδας και συνέχεια διακομίστη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, την καθαρά Δευτέρα. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι είναι αρκετές οι ημέρες στις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν είτε στο σπίτι του, είτε κυκλοφορούσε στην περιοχή όπου διαμένει. Και κανείς δεν ξέρει βέβαια αν άνθρωποι που έχουν έρθει σε επαφή μαζί του έχουν κολλήσει τον ιό ή όχι. Αυτός πήγε στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο. Δεν ήταν στην Ιταλία. Εν τω μεταξύ, Νίκο, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Επειδή αυτό ακούμε από χθες. Όταν πήγε ο άνθρωπος στο νοσοκομείο, κατάλαβαν ότι πάσχει από κορονοϊό ή νοσηλεύτηκε σε θάλαμο της παθολογικής κλινικής ως πνευμονία και ήρθε και σε επαφή και με τους νοσηλευτές και με άλλους προφανώς ασθενείς? Αρχικά αυτό το οποίο διέγνωσαν οι γιατροί ήταν λίμωξη του άνω αναπνευστικού. Επομένως, βέβαια, αυτό το οποίο λένε από το νοσοκομείο είναι ότι ο άνθρωπος αυτός, ακριβώς λόγω του ότι θεωρούνταν ύποπτο κρούσμα, νοσηλευόταν μόνος του, απομόνωση στην παθολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Πάντως είναι αρκετοί οι γιατροί και οι νοσηλευτές οι οποίοι ήρθαν σε επαφή μαζί του, πιθανόν χωρίς να λαμβάνουν και ιδιαίτερα μέτρα προστασίας. Αυτό θα το δούμε στη συνέχεια, αλλά έχουν τεθεί σε καραντίνα στο σπίτι τους προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν κολλήσει τον ιό ή όχι. Νίκο μου, περίμενε λιγάκι, γιατί μεταξύ αυτών από χθες γίνεται λόγος ότι είναι και ένας ιερέας από τη Ζάκυνθο που ήρθαν σε επαφή. Μην κλείσεις, περίμενε λίγο, γιατί έχουμε μία τηλεφωνική. Μείνε μαζί μας. Έχουμε την κυρία Μαρία από τη Ζάκυνθο, είναι τηλεθεάτρια. Καλημέρα, κυρία Μαρία. Καλημέρα σας και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Πώς είστε σήμερα, πώς ξυπνήσατε? Πώς είναι τα πράγματα εκεί στο νησί? Το νησί ακόμη είναι ήσυχο, κοιμάται ο κόσμος, είναι πολύ πρωί. Αλλά ψυχραιμία, όπως μας λένε και οι ειδικοί. Ναι. Και τις επόμενες μέρες θα δείξει πώς θα εξελιχθεί. Ήδη το περιμέναμε, το ακούγαμε δίπλα στην Ιταλία, το νησί είναι πολύ κοντά. Αλλά αυτό βέβαια δεν έχει σχέση που έχει συμβεί στο νησί. Αυτό είναι τον ιερέα που λέει η Ανθή, υπάρχει ιερέα εκεί? Ναι, υπάρχει από ένα χωριό. Σε ποια εκκλησία? Δεν θέλω να το πω τώρα στον αέρα, θα με συγχωρήσετε. Είναι μαζί με την Παπαδιάννη και αυτή και άλλα δύο άτομα. Είναι τέσσερα τα... Πάντως οι αρχές, εγώ το λέω με ποια έννοια, ότι να προφυλαχτούν οι άνθρωποι. Οι αρχές το ξέρουν αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως και το ξέρουν. Και τώρα ο ιερέας που είναι? Ακόμη δεν πρέπει να έχει πάει στην Πάτρα. Πρέπει να είναι στο νοσοκομείο εδώ, τη Ζακύνθου. Άρα νοσηλεύεται μαζί με την πρεσβυτέρα. Ναι, και άλλα δύο άτομα. Απλά από εδώ και πέρα, ξέρετε... Μακάρι να μην βγει θετικό το κρούσμα αυτό. Μακάρι, το ευχόμαστε. Αλλά τα στοιχεία έτσι όπως δείχνουν και τα συμπτώματα... Ναι, είναι μεγάλος, σε ηλικία. Όχι, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλος. Νομίζω έχουμε δήλωσή του. Μαρία, έχουμε δει... αυτό που έχουμε να δείξουμε... Κυρία Μαρία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλημέρα είστε καλά, Ζάκυνθο. Καλή συνέχεια, καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Αυτό που λέμε θέλει... Ναι, τώρα, μισό λεπτό. Και αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται προσοχή, παιδιά, και με τους ιερείς εσείς που πάτε στην εκκλησία, όσοι πάνε στην εκκλησία, δεν χρειάζεται να φυλάμε το χέρι τους τώρα και με τα φιλιά και τις χαιρετούρες. Θέλει μια προσοχή γενικώς. Ναι, λίγο προσεκτική, γιατί στην Ιταλία είδατε τα φιλιά και οι χαιρετούρες δια νόμου απαγορεύονται εκεί. Έτσι. Αυτό που έχουμε να δούμε είναι ο ιερέας που ταξίδευε μαζί με τον 66χρονο στους Άγιους Τόπους. Πάμε να τον δούμε. Εμείς από την πρώτη στιγμή όταν γυρίσαμε είχαμε λίγο, δείχναν λίγο πυρετό, κάποια τέτοια μικρό πραγματάκια. Αν όμως δεν υπήρχε αυτό το διαπιστωμένο κρούσμα, ίσως να μην πέραγε από το μυαλό μας ότι κάτι γίνεται. Από τη στιγμή όμως που από το μυαλό μας μάλλον μάθαμε ότι γίνεται κάτι τέτοιο, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Κυκλοφορούσαμε ελεύθερα κανονικά στις υπηρεσίες μας κανονικά, εκτός από ένα, αλλά και τώρα, αν με ακούτε που σας μιλάω, σαν ένα απλό κρυολόγημα. Ούτε αισθάνομαι κάτι παραπάνω. Πώς αισθανόστε, έχετε δέκατα, έχετε δύσπνοια? Δέκατα υπάρχουν. Αισθάνεστε κόμποση? Με λίγο, όχι, εγώ όχι. Με ένα τυπωνάκι, ας πούμε, έκανα τη δουλειά μου μια χαρά. Ειδοποιηθήκαμε, πρέπει να έρθουμε και αυτό και ήρθαμε. Σας πήρε από το Υπουργείο κάποιος και σε ενημέρωση?
Βλέπετε, είναι ο ιερέας που συνόδευε τον 66χρονο. Συνόδευε, εν πάση περιπτώσει. Ήταν μαζί σου, μαζί στο γκρουπ που είχε πάει. Νίκο μου, θα σε ξαναχρειαστούμε λίγο αργότερα. Συνεχίζει το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε μόνο οι Ιορδάνοι ότι έχουν τεθεί σε ισχύ από σήμερα τα έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Υγείας. Ναι, ναι, το είπαμε, επανέλαβε. Έχουν κλείσει τα σχολεία για 48 ώρες, όπως επίσης και όλοι οι χώροι συνάθρησης, τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, αθλητικές εγκαταστάσεις, οπουδήποτε μπορεί να υπάρχει μαζικά κοινό, απαγορεύεται. Έχουν καταργηθεί όλοι αυτοί οι χώροι για 48 ώρες και υπάρχει ανοιχτό βέβαια το ενδεχόμενο αυτό να παραταθεί από τη Δευτέρα. Μάλιστα. Περιμένουμε, θα δούμε τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σε ξαναδούμε και στη συνέχεια, Νίκο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να στα αθλητικά μας, γιατί χθες είχαμε τον ντέρμπι, τη μεγάλη ανατροπή. Ο Γρηγόρης Μποζιός είναι μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Βροχή τα γκολ στο. Το πρώτο δεκάλεπτο, φοβερό, έτσι. Όποιος είδε το πρώτο δεκάλεπτο, είδε όλο το παιχνίδι. Ναι, εντάξει, ένα γκολ έλειψε ακόμα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα. Νίκη για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προηγήθηκε στο παιχνίδι, εδώ βλέπουμε την πολύ ωραία σέντρα του Βαλμπουενά. Ο Χασάν από κοντά. Με διπλή προσπάθεια νίκησε τον Πασχαλάκη. Βέβαια, διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Εδώ βλέπουμε ότι ο Βαλμπουενά είναι εκτεθειμένος στην πάσα που έκανε με το τακουνάκι ο Τσιμίκας. Και στη συνέχεια μπήκε τον γκολ από τον Χασάν. Αυτό μόλις στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Αμέσως μετά, γκολ από τον Γιγέρμε. Από τα αριστερά έμπαζε λίγο η άμυνα. Ναι, ήταν στο ξεκίνημα, ήταν πολύ ορμητικός Ολυμπιακός. Πήρε το προβάδισμα με 0-2. Κακή ψυχολογία για τον ΠΑΟΚ όμως, ο οποίος επέστρεψε. Σέντρα του Γιαννούλη, μπήκε σφίνα στους δύο αμυντικούς ο Δημήτρης Πέλκας, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, και έκανε το 2-1. Πολύ γρήγορα, στο 12ο λεπτό, εδώ ο Μίσιτς με πολύ ωραίο σουτ στην κίνηση. Θα κάνει το 2-2. Μέσα σε 11 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα γίνανε όλα το παιχνίδι της Τούμπας. Και εδώ βλέπουμε το πέναλτι, στο οποίο υπέπεσε ο Ρούμπεν Σεμέδο, ο παίκτης του Ολυμπιακού. Δεν είχε βάρ στην Τούμπα. Είχε βάρ κανονικά. Τώρα, γιατί η προηγούμενη φάση δεν δόθηκε στο πρώτο γκολ του Ολυμπιακού, είναι απορίας άξιον. Δεύτερο γκολ για τον Δημήτρη Πέλκα, τρίτο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος φτάνει στην ολική ανατροπή 3-2. Έχει το προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς. Βέβαια, τα δύο γκολ τα εκτός έδρας του Ολυμπιακού είναι αρκετά σημαντικά. Πάμε στο άλλο παιχνίδι το οποίο έγινε στο Ολυμπιακό στάδιο, στο ΟΑΚΑ. Εκεί η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 του Άρη. Πολύ ωραία ενέργεια του Μάρκο Λιβάγια με τα κουνάκι στον Μάνταλο, ο οποίος θα κάνει το 1-0 για την Ένωση. Θα δούμε εδώ και πάλι το πώς ο Μάρκο Λιβάγια πάτησε την μπάλα με τα κουνάκι. Πολύ, πολύ ωραία ενέργεια και πλασέ για τον Πέτρο Μάνταλο και το 1-0 της ΑΕΚ επί του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Λάρσον, το εκτέλεσε ο Μπρούνο Γκάμα για να κάνει το 1-1. Το δεύτερο ημίχρονο άργησε πάρα πολύ να ξεκινήσει. 25 λεπτά διακοπή. Εδώ είναι η κόκκινη κάρτα που πήρε ο Ματίγια. 25 λεπτά διακοπή. Ο Άρης λέει ότι δέχθηκε επίθεση ο Θοδωρός Καρυπίδης από τον Δημήτρη Μελισανίδη, όπως και οι διαιτητές. Η ΑΕΚ υποστηρίζει ότι απλά υπήρξε ένταση και διαμαρτύριες. Και εδώ είναι το γκολ του Βράνιες με κεφαλιά, ο οποίος έκανε το τελικό 2-1 για την Ένωση. Προβάδισμα για την ΑΕΚ εν ώψη του τελικού. Μακάρι φέτος να έχουμε τελικό Θεσσαλονίκης. Θα δούμε, θα δούμε. Έχουμε μέχρι στιγμής αρκετούς τελικούς σερί ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ναι. Με τον ΠΑΟΚ να είναι νικητής της 3. Είχαμε και χθες Copa del Rey. Νομίζω μπορούμε να πάμε να δούμε τα στιγμιότυπα. Η Sociedad είναι εκείνη η οποία πήρε την πρόκληση στο μεγάλο τελικό. Να που οι Βάσκοι προηγούνται, αυξάνουν το προβάδισμά τους και με τη συμπλήρωση 41 λεπτών καταφέρνουν να έχουν τον πρώτο λόγο για να προκριθούν στο τελικό του Copa del Rey. Τελευταίο σφύριγμα από τον Σάντσεθ. Μιραντές, Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Οι Βάσκοι είναι αυτοί οι οποίοι εξασφαλίζουν την πολύ πολύ μεγάλη πρόκριση και βρίσκονται πλέον μία ανάσα από την κατάκτηση του τροπέου. Θα έχουν αντίπαλο είτε την Γρανάδα είτε την Athletic Bilbao, για να δούμε αν θα έχουμε βάσκικο ντέρμπι στον μεγάλο τελικό του Copa del Rey. Μάλιστα. Λοιπόν, απόψε στις 10 το βράδυ, Γρανάδα Athletic Bilbao στη ρεβάνς του 0-1 αποκλειστικά από το Open, σε περιγραφή Μιχάλη Τσίγκρη και Γιώργου Τσαντάκη. Και να πούμε ότι σήμερα θα αποφασιστεί από την Super League το αν θα έχουμε αγωνιστική, την πρώτη αγωνιστική των play-off την Κυριακή.
σήμερα θα αποφασίσουν. Λογικά μάλιστα. Πάμε για αναβολή. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία, Γρηγόρη, ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και καλημέρα. Αύριο. Καλημέρα. Πάντα νίκες, κύριε Γρηγόρη μου. Λοιπόν, 6 και 23 πρώτα λεπτά, παιδιά. Για όσους κοιμήσατε τώρα, για όσους ετοιμάζεστε να φύγετε, να ξέρετε ότι είμαστε στην προ-Παρασκευή. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5 Μαρτίου, παρακαλώ. Έλα, ετοιμαστείτε 2-3 λεπτά πιο νωρίς να ξεκινήσετε. Πα, έκοψες χρόνο. Από τα 10 πήγαμε στα 3. Χθες δεν κατέβαινε η Μεσογείο. Θέλω να σου πω, 9 η ώρα δεν κατέβαινε η Μεσογείο. Έχεις πάντα δίκιο. Αυτό τώρα για να κατέβεις στο κέντρο από τα βόρεια προάστια και γενικώς από το Σταυρό, κάνεις μία ώρα. Λοιπόν, γι' αυτό εμείς σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε μετρητά 5.000 ευρώ, να πάτε διακοπές για να μην ζείτε αυτό το χάλι στη Μεσογείο. Πώς μπορείτε να τα διεκδικήσετε? Καλείτε από σταθερό κινητό στο 14999 ή αφήνετε όνομα, επίθετο και τηλέφωνο. Ή στέλνετε μήνυμα open και όνομα τυπώνυμο στο 14999. 8 Μαρτίου γίνεται η κλήρωση για 5.000 ευρώ μετρητά. Έχουμε κι άλλο διαγωνισμό. Τα 5.000 ευρώ η δωροεπιταγή είναι την Κυριακή. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση για την δωροεπιταγή που προσφέρει 1.500 ευρώ ο όμιλος ΑΛΦΑΓΟΥΤ, η μεγαλύτερη βιομηχανία ξύλου στην Ελλάδα. Τα προϊόντα της οποίας είναι πιστοποιημένα και φιλικά προς το περιβάλλον. Αν θέλετε να ανακαινήσετε το σπίτι ή την επιχείρησή σας, δάπεδα, εσωτερικές πόρτες, πάγκους, ντουλάπια κουζίνας, μπείτε στο site της εταιρείας www.alphagoodmialexi.gr, δείτε τι σας ενδιαφέρει και τι μπορείτε να πάρετε, να πάτε να εξαργυρώσετε την δωροεπιταγή 1.500 ευρώ, την οποία θα κερδίσετε εφόσον στείλετε ένα μήνυμα στο 14999. Θα γράψετε open κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Και μπορεί αύριο να είστε εσείς ο τυχερός που θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από τηλεθεατές που ανησυχείτε γιατί έχετε ακούσει για ύποπτα κρούσματα στην περιοχή σας. Εμείς βλέπουμε, τσεκάρουμε για ό,τι νεότερο σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με τις συνδέσεις μας. Θα ακούσουμε και τα νεότερα για τις περιοχές που είναι σε καραντίνα. Πιείτε καφεδάκι και πολύ σύντομα είμαστε κοντά σας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη. 5 Μαρτίου. Καλή σας ημέρα σε όσους ξυπνήσατε τώρα, σε όσους ετοιμάζετε να φύγετε. Πιείτε το καφεδάκι σας. Εδώ είμαστε για την πρωινή σας ενημέρωση. Δύο είναι τα βασικά θέματα που κυριαρχούν. Αυτά που γίνονται στον Εύρο, αλλά και το θέμα του κορονοϊού. 9 τα κρούσματα. Μετά τα δύο κρούσματα που βρέθηκαν και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αμαλιάδα, που είναι πιο σοβαρά τα πράγματα εκεί. Πάμε να δούμε τι. Σε 48 ώρες καραντίνα, να πούμε, βρίσκονται. Βεβαίως. Ζάκηντα, Σαχαΐα, Ηλία. Σωστά, καλά τα λες. Και η Αμαλιάδα. Και η Αμαλιάδα στα μάτια μου, ρε. Αφού με γεωγράφητε, το ξέρετε, το έχω δηλώσει. Δεν μπορώ να τα ξέρω κι όλα πια. Είναι σαν να λες, ρε παιδί μου, είναι η Μαγνησία σε. Πώς το λέω, σε καραντίνα και ο Βόλος. Εντάξει. Αλλά και η Αμαλιάδα συγκεκριμένα. Να πω μια ιδιαίτερη καλημέρα στον κύριο Κώστα από το Εγάλεο, που μας βλέπει και είναι και ξάδερφος ενός του Νίκου, του οπερατέρ μας. Και στην Ιουλιέτα που μας βλέπει από Κεφαλονιά και θυλάζει το μωράκι της. Η κυρία Κατερίνα από Θεσσαλονίκη το έχει δει λίγο αλλιώς σήμερα. Μας στέλνει ωραίους τσολιάδες από τα σύνορα. Άλλη οπτική. Έχει βάλει και φωτογραφία τις τσολιάδες. Ναι, θα τις δείξουμε μετά. Την έχει πιάσει η Εθνική Παλιγενεσία. Και πολύ κόσμο. Πάμε στην Κέρκυρα τώρα. Όχι, πάμε να δούμε την κίνηση καταρχήν για όσους ξεκινάτε τώρα, παιδιά. Ναι. Γιατί καθημερινά μέχρι τις 11 η ώρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Βλέπετε εδώ. Έχει κίνηση στην.
Μισό λεπτό, παιδιά, σιγά. Στην Αττική Οδό, εκεί προς τη Φυλή, προς το Ζεφύρις, το ρεύμα προς Αθήνα και προς το αεροδρόμιο έχει κίνηση. Επίσης, στα διόδια προς την Ελευσίνα έχει κίνηση. Σήμερα έχει περιφερειακή κίνηση από ό,τι βλέπετε. Αν ανοίξουμε λίγο το χάρτη, έχει και πάνω στον Άγιο Στέφανο. Στη Σταμάτα. Βλέπετε εδώ, έχει εκεί στις Αθήνες, στη Μαλακάσα. Έχει, γιατί Θοδωρή, έχει κίνηση στη Μαλακάσα, έγινε Θοδωρή. Κάτι. Από το πρωί έχει κίνηση δηλαδή. Μάλιστα. Μάλιστα. Όσοι κινείστε στην Ελληνική Οδό. Πάνε επίσης, στα χωριά τους. Να έρθουμε και λίγο πιο κοντά. Βλέπουμε εκεί στο Εγάλεο, στην Λεωφόρο Καβάλας ότι έχει. Στο κέντρο της Αθήνας σε ορισμένες περιοχές. Αν μπορείτε να το φέρετε και λίγο πιο κοντά το χάρτη, παιδιά, για να το δούμε. Στο Κερατσίνι προς την Ελευσίνα έχουμε κίνηση. Στην Πέτρου Ράλι και Θιβών αρχίζει και φορτώνει το σύστημα. 6 και 36 πρώτα λεφτά. Γι' αυτό πρέπει σιγά σιγά να αρχίσετε να ετοιμάζετε να φύγετε μερικά λεπτά πιο νωρίς. Ξέρεις τι γίνεται τώρα. Φεύγουν από το κέντρο. Πολλοί κόσμοι λέει τώρα με τον κορονοϊό πάω στο χωριό μου να μείνω. Ναι. Όσο πιο απομακρυσμένο, τόσο καλύτερα. Αυτό είναι έμεση τέτοια ότι θα πάω στο Βολό, Σαββατοκυριακό. Όχι στο Βολό, στο χωριό μου πιο στο ψηλά. Χωριό μου. Στο χωριό μου. Στο χωριό λοιπόν, μου. Πάμε να δούμε τώρα τι γράφουν τα sites, ποια είναι τα πρώτα θέματα. Ένα είναι το πρώτο θέμα, να ξεκινήσουμε από το Έθνος. Ο κοροναϊός κλείνει σχολεία σε Ζάκυνθο, Αχαΐα, Ηλία. Μέτρα από την κυβέρνηση. Ελλά Τζέρναλ. Μετά τον Εύρο σχεδιάζει να χτυπήσει το Αιγαίο Ερντογάν, στη λάθος μεριά της ιστορίας ΗΠΑ και Ρωσία, αλλά και έκτακτα μέτρα για τον κορονοϊό, ανακοίνωσε η κυβέρνηση, κλείνουν σχολεία, αθλητικά κέντρα, αρχαιολογικοί χώροι και χώροι συναθρήσεων. Μάλιστα. Να περάσουμε στο πρώτο θέμα. Κορονοϊός, συναγερμός για ντόμινο μετά το κρούσμα του 66χρονου, έκτακτα μέτρα σε Ηλία, Αχαΐα, Ζάκυνθο. Είναι το πρώτο θέμα, όπως καταλαβαίνετε, αυτό σήμερα. Αυτό θα μας απασχολήσει. Κλειστά σχολεία, περνάω στο cnn.gr. Κλειστά σχολεία, αθλητικά κέντρα και θέατρα σε Ηλία, Χαΐα και Ζάκυνθο για 48 ώρες. newsbomb.gr. Κορονοϊός, κλείνουν σχολεία, αθλητικά κέντρα, σινεμά και θέατρα σε Ηλία, Χαΐα και Ζάκυνθο. real.gr, το ίδιο θέμα. Στην εντατική 66χρονος με κορονοϊό, σε καραντίνα το προσωπικό στο νοσοκομείο του Ρίου. Έκτακτα μέτρα σε Αχαΐα, Ηλία, Ζάκυνθο, κλείνουν σχολεία, γήπεδα, θέατρα και σινεμά για 48 ώρες. Λάιφο, ένα το κρούσμα στην Ελλάδα, το πρώτο στην Πάτρα, κορονοϊός είναι το πρώτο θέμα και εδώ, και στην Athens Voice, το Υπουργείο Υγείας για το ένα το κρούσμα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ακόμα καλά είμαστε, παιδιά. Ακόμα καλά. Δόξα τω Θεώ να λέμε, με αυτή την έτσι τακτική που ακολουθούμε, ευτυχώς ακόμα δεν έχει ξεφύγει το πράγμα. Ελέγχεται πάρα πολύ. Μακάρι έτσι να πάμε, γιατί σε άλλες χώρες γίνεται χαμός. Έχει πάρα πολλά κρούσματα. Μέσα σε ένα 48ωρο 100-200 κρούσματα έχει. Λοιπόν, σας λέγαμε και νωρίτερα ότι υπάρχει ένα θρίλερ από χθες με ένα κρουαζιερόπλοιο που έχει πάνω 2-3 χιλιάδες κόσμο. Βγήκε μια αγγλική εφημερίδα, η Mirror, και έγραψε ότι σε αυτό υπήρχε ένας επιβάτης ο οποίος κατέβηκε, είναι Αυστριακός και έφυγε από το κρουαζιερόπλοιο. Αυτό το κρουαζιερόπλοιο είναι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, πήγε στο Ηράκλειο, πήγε στον Πειραιά εχθές. Κατέβηκαν οι τουρίστες, πήγαν στην Ακρόπολη και τους ειδοποιήσανε να γυρίσουν. Δεν τους είπανε για ποιο λόγο. Μπήκανε μέσα και τώρα κατευθύνεται στην Κέρκυρα. Το Υπουργείο Υγείας έκανε έλεγχο στο κρουαζιερόπλοιο, δεν βρήκε τίποτα και έδωσε το OK για να αποπλέψει. Πάμε στην Ηρόλελα. Στην Κέρκυρα ανησυχούν. Η ναι. Ηρόλελα είναι στην Κέρκυρα. Η Ηρόλελα, η πολύ καλή συνάδελφος. Ηρό, καλημέρα. Τι γίνεται στην Κέρκυρα? Καλημέρα, καλημέρα. Περιμένουμε να φτάσει στις 11 το κρουαζιερόπλοιο, λοιπόν, εδώ και να δέσει στο νησί ακριβώς. Με μεγάλη ανησυχία θέλω να σας πω ότι πριν υπάρξει το δημοσίευμα της Mirror, αρκετοί ήταν οι συμπολίτες μας που εξέφραζαν το φόβο για το τι μελιγενέστε, από πού έρχεται, αν θα έχουμε θέμα με τον κορονοϊό. Την ώρα λοιπόν που έγινε γνωστό το δημοσίευμα, υπήρξε μια άμεση κινητοποίηση από τις τοπικές αρχές, το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, τουριστικούς πράκτορες, να δουν τι συμβαίνει. Αν όντως ισχύει, αν όντως είναι σε καραντίνα ή αν οι ελληνικές αρχές γνωρίζουν κάτι διαφορετικό. Πέρασαν τουλάχιστον 2-3 ώρες για να έχουμε καθησυχαστικές ενημερώσεις από τα συναρμόδια Υπουργεία ότι δεν τίθεται θέμα αυτή την ώρα που μιλάμε μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Ναι, άρα αλλά αυτός ο άνθρωπος βγήκε πριν προλάβει να έρθει σε συναναστροφή με τους υπόλοιπους. Αυτός ο άνθρωπος, Ιορδάνη, σύμφωνα με τα όσα μπορέσαμε και εμείς να συλλέξουμε, εντοπίστηκε με κορονοϊό αφού και είχε αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο στην Γένοβα της Ιταλίας στις 28 Φεβρουαρίου.
28 Φλεβάρι. Σήμερα έχουμε πόσο Μαρτίου, ρε παιδιά, 5 Μαρτίου. Έχει περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, δηλαδή, που θα μπορούσε κάποιος να παρουσιάσει συμπτώματα. Και επίσης να σας αναφέρω ότι χθες και ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας το μεσημέρι, πολύ πριν, ξαναλέω, δημιουργηθεί όλη αυτή η αναστάτωση, είχε επικοινωνήσει και μέσω του Κεντρικού Λιμεναρχείου με τον γιατρό και τον καπετάνιο του πλοίου, οι οποίοι ήταν σαφέστατοι και ξεκάθαροι ότι δεν υπάρχει ούτε καν ύποπτο κρούσμα ή κάποιος με συμπτώματα πάνω στο πλοίο. Όμως, η είδηση ότι τέθηκε σε καραντίνα, αντιλαμβάνεστε ότι αναστάτωσε το νησί, τους φορείς, τους κατοίκους όλους. Μάλιστα. Ιρώ, για οτιδήποτε νεότερο θα σε παρακαλούσαμε να είσαι σε επαφή μαζί μας, γιατί μας ενδιαφέρει το θέμα. Έχουμε πάρει και πολλά μηνύματα από Κέρκυρα. Καταλαβαίνουμε ότι ανησυχεί ο κόσμος, αλλά χρειάζεται ψυχραιμία. Το πιο σημαντικό είναι ότι και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και το Υπουργείο Υγείας που έστειλε κλιμάκιο έλεξαν το κρουαζιερόπλοιο και δώσαν το OK. Μάλιστα. Για να δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, και από την Κέρκυρα να πάμε να συναντήσουμε τη Μαρία Ζαχαράκη που βρίσκεται στα σύνορα, να δούμε πώς έχει η κατάσταση στον Εύρο, στην Αδριανούπολη. Είναι από την άλλη πλευρά, περνάει και το τρένο από εκεί. Καλημέρα, Μαρία μου, καλημέρα. Μας λέει μια φίλη τηλεθεάτρια από τον Εύρο, η κυρία Ματίνα, λέει με τον κορονοϊό μπορούμε να τον περιορίσουμε. Με τον Ερντογανοϊό τι θα κάνουμε? Που δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, που είναι πολύ επικίνδυνο. Ωραίο είναι, κυρία Ματίνα, Ερντογανοϊό. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Εύρο, στην Αδριανούπολη, είμαστε πάνω στη γέφυρα εδώ του Εύρου. Από χθες το απόγευμα μας έχουν αποκλείσει εμάς τους δημοσιογράφους και αυτό είναι μια εξέλιξη που δεν μας χαροποιεί, γιατί δεν έχουμε καμία οπτική επαφή, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει μέσα σε αυτόν τον πρόχειρο καταβλισμό που έχει στηθεί στη συνοριακή πύλη μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας. Έρχεται μάλιστα σήμερα εδώ ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, μάθαμε, ο οποίος είναι εκείνος που δίνει τα νούμερα αυτά τα μεγάλα, 100-130 χιλιάδες, χθες φτάσανε τους 135 χιλιάδες, που λέει ότι έχουν φύγει από τα σύνορα της Τουρκίας κατά μήκος του Εύρου και έχουν πάει όλοι στην Ελλάδα, όπως λέει. Τώρα να δούμε σήμερα εδώ που θα έρθει να επιθεωρήσει, φανταζόμαστε, την κατάσταση, τι καινούριο θα μας πει, τι νούμερο θα βγάλει. Άρα τον αναμένουμε, περιμένουμε και τι καινούριο fake news θα βγει, τα καινούρια fake news. Χθες πέσαν κάποια δακρυγόνα, να πούμε, εκεί στην περιοχή. Σήμερα δεν ξέρω αν είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Μέχρι στιγμής είναι πιο ήρεμα. Χθες, μάλιστα, αυτοί κάνανε λόγο και για έναν ακόμη νεκρό εξαιτίας αυτών των δακρυγόνων. Μάλλον όχι δακρυγόνων, από πραγματικές σφαίρες, όπως λένε, οι οποίες προέρχονται από την άσκηση που γίνεται με πραγματικά πυρά στον Εύρο. Και για 5 ή 6 τραυματίες εδώ, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία κτλ. Συνεχώς ανεβάζουν βίντεο προκειμένου να αποδείξουν τους ισχυρισμούς αυτούς, τις ειδήσεις αυτές. Έβρεξε πάντως χθες το βράδυ, όλη τη νύχτα. Επομένως, φανταζόμαστε ότι μέσα εκεί που βρίσκονται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα πέρασαν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, μέσα στη λάσπη και μέσα στο κρύο. Πώς είναι οι καταβλισμοί, Μαρία μου, που έχουν στηθεί? Πώς οι καταβλισμοί κατά μήκος, ας πούμε, των συνόρων, πώς οι καταβλισμοί έχουν στηθεί? Μεγάλοι καταβλισμοί είναι εδώ που είμαστε, η Ιορδάνη, στην Αδριανούπολη, και άλλος ένας καταβλισμός που άρχισε να στείνεται από χθες στην περιοχή Αλιμπέικιο ή απέναντι από τους κήπους. Μάλιστα. Εκεί που πήγαμε χθες και κάναμε ρεπορτάζ και που μας διώξανε κιόλας και από εκεί η αστυνομική. Αλλά τέλος πάντων, η είδηση είναι ότι εκεί τους μεταφέρουν πλέον. Παίρνουν κάποιους από την Αδριανούπολη, όσοι καινούργοι έρχονται, που βέβαια είναι πολύ λιγότεροι βέβαια αυτή τη στιγμή, τους πηγαίνουν προς τα νότια. Είναι δηλαδή 100 χιλιόμετρα από εδώ αυτός ο καταβλισμός. Ωστόσο, υπάρχουν και διάφοροι και πρόχειροι. Και με αυτό να κλείσουμε, Μαράκι μου, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Καταβλισμοί. Ναι. Υπάρχουν διάφοροι κατά μήκος, δηλαδή όπου βρίσκουν πρόσβαση οι μετανάστες ή όπου τους πηγαίνουν τα λεωφορεία κτλ. Έχουν πάνω στις όχθες του ποταμού έχουν στήσει κάποιες πρόχειρες σκηνές και εκεί αλλά μένουν, οι δύο βασικοί είναι να τα δύο περάσματα στα Τελωνία, στις Καστανιές και στους Κήπους. Μάλιστα. Εκεί. Ναι. Μαράκι μου, ευχαριστούμε πολύ. Θα σε ξαναδούμε και λίγο αργότερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα για τον κορονοϊό. Όχι, είναι πολλά τα μηνύματα. Ναι. Να ξαναδείξεις πώς πλένουν τα χέρια.
Θα το δείξω σε λίγο μόλις πάμε στην ελευθερία Σπυράκη. Γιατί όλος ο κόσμος λέει για τα νύχια σου. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Χεράκια κάτω από το χλιαρό νεράκι, έτσι, 20 δευτερόλεπτα. Εδώ μέσα στις πτυχές εδώ στα χέρια μας, τα δαχτυλάκια μας. Καλά. Λοιπόν, ρωτάτε κιόλας. Αν έχεις κάνει μανικιούρ, δεν φεύγει το κόκκινο. Δεν φεύγει το κόκκινο, μια χαρά είναι. Μας ρωτάτε για τα σχολεία, για τις απολυμάνσεις, για το αν θα είναι κλειστά τα σχολεία. Κάποια σχολεία, είπαμε, έκλεισαν προληπτικά. Πάμε τώρα στην Ελευθερία Σπυράκη, η οποία βρίσκεται σε ένα σχολείο που γίνεται απολύμανση. Ελευθερία, καλημέρα. Καλημέρα. Βρισκόμαστε στο πρώτο γυμνάσιο και λύκειο Γλυφάδας, όπου έγινε απολύμανση πριν από λίγες ημέρες, μετά από εντολή που έδωσε ο δήμαρχος της περιοχής, και όλο αυτό προληπτικά, το τονίζουμε. Mm-hmm. Δεν είχε υπάρξει κάποιο κρούσμα, αλλά ο δήμαρχος θεώρησε σωστό να προχωρήσουμε λόγω κορονοϊού, λόγω του φαινομένου αυτό το οποίο πλήττει πλέον και τη χώρα μας, έχει εμφανιστεί και στη χώρα μας, το σχολείο αυτό να προχωρήσει σε απολύμανση. Έτσι λοιπόν σε λίγες ημέρες θα δοθεί ξανά στη διάθεση τόσο των καθηγητών όσο και των παιδιών, ενώ δεν έχει γίνει μόνο απολύμανση στις αίθουσες, αλλά σε όλο το σχολείο, να το τονίσουμε. Έχω δίπλα μου λοιπόν την κυρία Φανουράκη, η οποία είναι γεωπόνος και είναι υπεύθυνη του συνεργείου το οποίο ανέλαβε την απολύμανση στο πρώτο γυμνάσιο και λύκειο Γλυφάδας, να μας δώσει λεπτομέρειες σχετικά με την όλη διαδικασία και φυσικά μετά από πόσο διάστημα μπορούν να επιστρέψουν οι μαθητές και οι καθηγητές στο σχολείο. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Καλημέρα κύριε Χατσαπόπουλε, καλημέρα κύριε Βουλγαρή. Καλημέρα. Ευχαριστούμε και εμείς κυρία Φανουράκη. Πείτε μας λίγο πώς γίνεται η απολύμανση. Πώς γίνεται η απολύμανση, τι κάνατε, ποιους χώρους καθαρίσατε. Βεβαίως. Είμαστε στην ευχάριστη θέση με τη μέθοδο της ψυχρής εκνέφωσης που χρησιμοποιούμε να μετατρέπουμε το απολυμαντικό υγρό σε αέρια μορφή, ούτως ώστε να κατανέμουμε το απολυμαντικό μας ολόκληρο τον όγκο του κτηρίου. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε την εξυγίανση όλων των επιφανειών. Άρα λοιπόν εκεί καθαρίζετε όπως βλέπουμε τα θρανία, τους πίνακες, τα πατώματα, τους τοίχους, τα πάντα. Στα πάντα έχει διαχυθεί το αέριό μας μέσω μικροσταγονιδίων και έχει έρθει σε όλες τις επιφάνειες, έχοντας εξουδετερώσει ουσιαστικά το μικροβιακό φορτίο. Και για πόσο καιρό διαρκεί αυτό? Με τον τρόπο αυτό... Αυτή η απολύμανση... Θα σας πω αμέσως. Η απολύμανση έχει την έννοια του περιορισμού της διασποράς των ιών, των βακτηρίων, των μυκήτων. Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, ακουμπώντας στις επιφάνειες, μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να μεταφέρουμε τον ιό στον οργανισμό μας. Ναι. Η απολύμανση έρχεται ακριβώς εκεί, στην απαλλαγή των επιβλαβών οργανισμών, ούτως ώστε όταν γυρίσουν οι μαθητές, να είναι ασφαλείς ότι έρχονται σε έναν χώρο υγειονομικά... Κυρία Φανουράκη μου, που είναι και πολύ απλό. Όσο το δυνατόν καλύτερο. Που είναι και πολύ απλό και καλό είναι, γι' αυτό εμείς σας καλέσαμε, γιατί οι γονείς ανησυχούν πάρα πολύ με τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο. Άρα με αυτόν τον τρόπο πρέπει να είναι σίγουροι ότι έχει γίνει η απολύμανση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ακριβώς. Παράλληλα όμως, η απολύμανση είναι ένα συμπληρωματικό μέσο προστασίας σε όσες οδηγίες μας έχει δώσει το Υπουργείο Υγείας. Και δεν χρειάζεται, δεν κοστίζει και αυτό. Ένας διευθυντής μπορεί να το κάνει και προληπτικά. Ασφαλώς και θα πρέπει να γίνεται συχνά και μακάρι αυτή η πρωτοβουλία του Δημάρχου Γλυφάδας κ. Παπανικολάου να αποτελέσει ένα λαμπρό παράδειγμα, ούτως ώστε όλες οι δημοτικές αρχές να προβούν σε αυτές τις ενέργειες. Κυρία Φανουράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, Ελευθερία. Ευχαριστούμε και εσένα. Να την καλέσουμε και στο σπίτι την κυρία Φανουράκη. Να απολυμάνει και το σπίτι. Βρήκαμε παπά. Να θάψουμε 5-6 τώρα. Πάμε να δώσουμε τους διαγωνισμούς μας. Λοιπόν, 5.000 ευρώ θα γίνουν δικά σας στις 8 Μαρτίου αν τα διεκδικήσετε. Πώς? Καλείτε από σταθερό ή κινητό στο 14999, αφήνετε όνομα, επίθετο και τηλέφωνο ή στέλνετε μήνυμα open και όνομα τεπώνυμο στο 14999. Λοιπόν, αυτός είναι ένας διαγωνισμός, στην κλήρωση για τα 5.000 μετρητά θα κάνουμε την Κυριακή. Αύριο κληρώνουμε τη δωροεπιταγή της Alpha Good, της 1.500 ευρώ είναι αυτή η δωροεπιταγή, παιδιά. Και η κλήρωση θα την κάνουμε... Αύριο μπορείτε να μπείτε στο site της εταιρείας www.alphagood.gr και να διαλέξετε τα προϊόντα τα οποία
μπορείτε να βρείτε στην εταιρεία εφόσον κερδίσετε την δωροεπιταγή. Η μεγαλύτερη βιομηχανία ξύλου στην Ελλάδα, τη οποία τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα και φιλικά προς το περιβάλλον. Δάπεδα, εσωτερικές πόρτες, πάγκους, ντουλάπια, κουζίνας. Στείλτε ένα μήνυμα στο 14999, open κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε το και αύριο, όπως σας είπα, θα κάνουμε την κλήρωση. Μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός. Λοιπόν, να ξαναπούμε για άλλη μια φορά. Το θέμα της ημέρας θα το δείτε και στον Άκη με την τώρα που έρχονται τώρα. Θα συνεχίσουν το δίνουμε ρεπορτάζ. Δίνουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στα παιδιά. Είναι ότι 48ωρη καραντίνα σε Ηλία, Αχαΐα και Ζάκυνθο. 9 τα κρούσματα του κορονοϊού. Εσύ που είσαι ειδική, ρωτάει ο κύριος Ηρακλής. Ναι. Τα αντισηπτικά ξηραίνουν τα χέρια. Ξηραίνουν λίγο, γι' αυτό θέλει κρεμούλα μετά. Είδες που έχω την απάντηση. Να είστε καλά, καλημέρα. 5:30 αύριο, καλημέρα.